καιροί. Καλώς ήρθατε και απόψε μαζί μας εδώ στις παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη, είναι 17 Απριλίου, μετά από μια 24ωρη απεργία των δημοσιογράφων χθες. Και αυτό και λείψαμε σε μια 24ωρη απεργία πανελλαδική σήμερα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Καλησπέρα στον Δημήτρη Στούμπο. Καλησπέρα και στον Χρήστο Κόνστα. Πολύ μεγάλη συμμετοχή στην απεργία. Τι εννοείς? Ότι πιο πολλές επιχειρήσεις με τις οποίες εγώ κάνω το ρεπορτάζ δούλευαν κανονικότατα. Παραδοσιακά πάντως αυτές οι απεργίες της ΔΕΣΕ. Όσες είναι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν έχουν συμμετοχή. Δεν είναι μόνο μεγάλες. Ποιες κοίταξες τώρα για να συνομιλήσεις? Και μεγάλες και μικρές. Αυτό είναι παλιά συζήτηση. Εγώ δεν θέλω να υπερασπιστώ ότι είχε τεράστια συμμετοχή. Μα δεν είχε. Γιατί ξέρουμε ότι η συμμετοχή στην απεργία είναι ποιος απεργεί από τη δουλειά του. Ναι. Και εμείς ξέρουμε πάντως, ότι σε αυτό το θέμα είναι πίσω. Εμείς πάντως συμμετείχαμε στη δική μας απεργία. Του συνδικαλιστικού κινήματος. Η συντριπτική πλειοψηφία συμμετείχε. Εμείς ήμεθα χθεσινή και είχε μεγάλη συμμετοχή. Άλλο το ένα. Λέω τώρα θέλω να πω κάτι άλλο όμως. Η ΓΕΣΕ, να το πούμε έτσι, ας πούμε η ηγεσία της ΓΕΣΕ είναι πρόσωπα πολύ γνωστά στο συνδικαλιστικό χώρο. Αξιοπρεπέστατα κλπ. Αλλά δεν προέρχονται από αυτοί, περισσότεροι από τον αμιγός ιδιωτικό τομέα. Διότι κακά τα ψέματα. Είναι συνδικαλιστές των 10 οι πιο πολλοί. Εγώ είπα το πιο δομικό. Που δεν είναι ακριβώς ιδιωτικός τομέας. Ποια είναι το πάτημα το πραγματικό, πώς είναι οι συνδικαλισμένοι, όπως λέμε, οι εγγεγραμμένοι σε σωματεία, σε εργατικά κέντρα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι σε μια στοιχειώδη προστασία. Είναι σε μια στοιχειώδη προστασία οι εργαζόμενοι στον αυτό τον ιδιωτικό τομέα που είναι και δημόσιος λιγάκι. Αυτό. Ενώ για όλους οι υπόλοιπους. Παρά την όξυνση των προβλημάτων της ακρίβειας και των μισθών που έχουμε ξανασυζητήσει εδώ πολλές φορές. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι παρά την προσπάθεια της κινητοποίησης και από την ΑΔΔ πριν. Τέσσερις μήνες την προετοιμάζανε. Τώρα εντάξει, θέλω να μείνω σοβαρό. Από τον Ιανουάριο την ανακοινώσανε. Λέω, δεν θέλω πόσο την προετοιμάζεις. Αν γίνεται απλά για να γίνει κάτι με την έννοια περίπου. Δεν θέλω να είμαι καυστικός πολύ, θα το πω. Η ανάγκη των καιρών να κάνουμε την απεργία δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ποια συζήτηση έγινε στους χώρους δουλειάς. Ποια κινητοποίηση έγινε και γι' αυτό βλέπουμε τα φαινόμενα. Ότι η ακρίβεια δεν νικείται. Καταπολεμείται με μια απεργία. Δεν μπορείς το θέμα της ακρίβειας να το πολεμήσεις με μια γίνονται απεργία. Γίνονται και αλλού απεργίες. Στη Γερμανία φέτος έχουν κάνει περισσότερες απεργίες από άλλες χρονιές. Τώρα τα ξέρεις τώρα. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί είδαμε μεγαλύτερη συμμετοχή και είδαμε και συμφωνίες που πέτυχαν οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους, στις αεροπορικές εταιρείες. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Μα, μάλιστα μίλησε για την ποιότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, για την εδραίωσή του, για τη δυναμική του. Έχει προβλήματα. Πάντως να πούμε ότι ήταν άλλο αυτό και άλλο τα προβλήματα της ακρίβειας. Αυτοί οι στρατιώτες που κατεβαίνουν εκεί που του πάμε, γιατί είναι στρατιωτάκια αυτά, δεν είναι. Τι εννοείς εσύ? Γιατί δεν είναι. Είναι οργανωμένοι. Το πάμε, όπως ξέρετε, είναι εντός, εκτός και επί τα αυτά. Και το πάμε είναι και το μόνο που καταφέρνετε κάνει μεγάλες συγκεντρώσεις κόσμου. Μεγαλύτερες. Μεγάλες. Για τα δεδομένα της εποχής. Πρέπει να συζητάμε εδώ τα κόμματα. Πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί και κάνουν ένα κύκλο γύρω-γύρω τους 50 νοματέοι και τους ακούνε. Από τους οποίους 25 ήταν και στην προηγούμενη πόλη που είχαν πάει. Δεν πάει κανείς. Τι θα κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Η εποχή είναι σωστό. Ο πολύς ο κόσμος, οι πολλοί εργαζόμενοι, τα 3 εκατομμύρια των εργαζομένων στο ιδιωτικό τομέα έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούν να νικήσουν το θέμα της ακρίβειας κάνοντας μια βόλτα στο Σύνταγμα. Πώς το λένε. Αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα σημερινά. Ακολουθεί και η απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔ. Νομίζω ανακοινώθηκε σήμερα, δεν θυμάμαι τώρα την ημερομηνία. Εκείνη έχει πιο πολύ συμμετοχή συνήθως, θα δούμε όμως. Λοιπόν, η απεργία είναι άλλο σε εξέλιξη. Τώρα που μιλάμε, μετά τις, δεν έχουμε μετρό, δεν έχουμε μέσα σταθερή τροχιά καθόλου. Και επίσης τα λεωφορεία μετά τις 9 το βράδυ ξαναμπαίνουν στα αμαξοστάσια. Κυκλοφορούσαν 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Λοιπόν, είπαμε για τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκε. Στο 3,4% ανέβηκε το Μάρτιο πληθωρισμός. Είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης που πάει να πει η μάχη εναντίον της ακρίβειας δεν έχει αποτελέσματα στον πληθωρισμό. Αυτό λένε οι αριθμοί. Έτσι. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πούμε ότι σε λίγο θα είναι μαζί μας, θα δείτε το πάνελ μας και ο Υφυπουργός Οικονομικών και ο Χάρης Θεοχάρης και περιμένουμε τα δικά σας ερωτήματα που αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών και τη Φορολογία, ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η πλατφόρμα με την οποία περίπου 232.000 άνθρωποι που είχαν κάνει ρυθμίσεις για οφειλές στο κράτος, όχι στα ασφαλιστικά ταμεία, μπορούν να μπουν ξανά στη ρύθμιση. Με όμως αναγκαία προϋπόθεση να πληρώσουν ό,τι χρωστούσαν μέχρι τώρα. Το οποίο, κατά την άποψή μου, είναι βαρύ και σίγουρα θα συρρυκνώσει τον αριθμό αυτών οι οποίοι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Αν πραγματικά. Αν χρωστάνε 10 δόσεις και δεν είναι έξω, δεν πρέπει να δώσουν 12 μαζεμένες. Ναι. Τώρα δεν μπορεί να πληρώσει 10 μαζεμένες. Θα δούμε ποιοι πραγματικά δεν μπορούσαν λοιπόν. Ακριβώς. Αυτοί οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να ευνοηθούν από τη ρύθμιση αυτή. Έτσι όπως είναι, ευνοεί αυτούς που είχαν και δεν πληρώνανε ενδεχομένως. Αν αυτοί βρουν και πληρώσουν. Τέλος πάντων, αυτοί που τακτοποίησαν κάπως τα οικονομικά τους, βρήκαν δουλειά. Λοιπόν, και λίγες κουβέντες να πούμε και για τα πολιτικά.
Βέβαια, εντάξει, για την κατάσταση στο Ισραήλ, που περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντησή του και πώς θα εκδηλωθεί. Είδατε και πάρα πολλά στο δελτίο ειδήσεων και είδατε και ακούσατε όλη τη μέρα στην ειδησιογραφία σήμερα. Αναμονή είναι, σενάρια διαβάζουμε μόνο. Μπορεί να γίνει το ένα, μπορεί να γίνει το άλλο, μπορεί να γίνει το τρίτο. Υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια της Δύσης γενικώς, έχει πέσει πάνω στο Ισραήλ, να μην ανταποδώσει με τρόπο που θα προκαλέσει νέα απάντηση από το Ιράν, η οποία θα είναι και χειρότερη, φαντάζομαι. Το Ισραήλ μέχρι σήμερα έχει πολιτευθεί. Ναι. Έτσι έχει επιβιώσει σε εκείνη την μεριά του πλανήτη. Ναι. Ότι χτυπάει πολύ πιο σκληρά από ό,τι το έχουν χτυπήσει και έτσι έχει επιβιώσει, μια κουκίδα είναι. Είναι λίγοι άνθρωποι. Το δόγμα του Νταβίτ Μπεν Γκουριόν που έλεγε ότι μπορούμε να κερδίσουμε 99 πολέμους, αν χάσουμε έναν, χαθήκαμε. Εκεί που είμαστε ανάμεσα σε εκατοντάδες εκατομμύρια Άραβες που οι πιο πολλοί είναι εχθροί μας. Αυτό το δόγμα συνεχίζει νομίζω δεκαετίες τώρα, Δημήτρη, να υπηρετεί το Ισραήλ με τον τρόπο του. Πάντως με δόγματα διαρκούς σύγκρουσης και ναι. Το λέω και για το Ισραήλ, γιατί για τη Χαμάς τα έχουμε πει ναι. Και για την Τεχεράνη τα έχουμε πει. Γιατί εκεί κυβερνάνε οι χειρότεροι σκοταδιστές, για την Τεχεράνη λέω, αλλά έχει σκοταδιστές και ο Νετανιάχου, οι οποίοι είναι στην πολύ σκληρή γραμμή, που φοβούνται τώρα οι δυτικοί. Να το πω λίγο διαφορετικά. Αν οι κεντρικές δυνάμεις από τη δυτική, ας την πούμε, συμμαχία που στήριξε το Ισραήλ, έτσι, μην έπαιξε ρόλο η συμμαχία δίπλα στο Ισραήλ στην άμυνά του για την επίθεση με τα πυραυλικά και τα ντρόν του της Τεχεράνης, αν δεν πιεστεί άμεσα και το Ισραήλ και καταλήλως η Τεχεράνη, για να βρεθεί σε κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα λύση της εκεχηρίας και μιας διαρκούς συμβίωσης με δύο ανεξάρτητα κράτη, όπως λένε οι αποφάσεις του ΙΕ, κακό του κεφαλιού μας. Για όλους το λέω. Λοιπόν, Μπελέρης, ένα όνομα το οποίο έχει ξεσηκώσει πάρα πολύ έτσι, θόρυβο και συζήτηση και αντιπαραθέσεις. Μπήκε τελικά στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Τα είπαμε και τη Δευτέρα το βράδυ, είχε ανακοινωθεί μόλις η υποψηφιότητά του και έχει προκαλέσει ήδη μία ένταση εσωτερική με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική για τη συγκεκριμένη επιλογή. Που βάζει σε κίνδυνο, όπως ακούμε, τη σχέση Ελλάδας-Αλβανίας και κάνει το θέμα διμερές αντί να είναι ένα διεθνοποιημένο θέμα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ακριβώς αντίθετο κάνει αυτή η επιλογή. Το θέμα διεθνοποιείται ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη όμως. Και θα δούμε, θα ακούσουμε και τις απόψεις των καλεσμένων μας για την επιλογή αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε τα ψηφοδέλτια, το ψηφοδέλτιο του Δημήτρη. Τέλειωσε και μια διαδικασία. Περιμένουμε, γυρίζει απόψε ο κύριος Κασελάκης, αν δεν κάνω λάθος. Πού θα θυμηθείς τον Τσίπρα, τι ακούς με τον Τσίπρα. Ότι βλέπω ακριβώς τη συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον γιο του Φρέντι Μπελέρη, που τότε ήταν τον Ιούνιο του 2023, νομίζω, πολύ πριν από ένα χρόνο. Που τότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Ότι γυρίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και όπως έχει δεσμευτεί, έχει το προνόμιο. Ναι. Να παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες, το αργότερο μέχρι το Σάββατο. Τους 42 υποψήφιους ευρωβουλευτές. Ναι. Τους 42, εκ των οποίων οι 5 θα είναι απολύτου προσωπικής επιλογής. Ναι, νομίζω λογικό. Αλλά είναι εδώ αυτό. Έχουμε ναι. Ένα ψηφοδέλτιο, δεν το λέω απαραίτητα αρνητικά, αλλά απλά το επισημαίνω ότι έχει τρεις ταχύτητες υποψηφιότητων. Τους δύο απερχόμενους ευρωβουλευτές. Υποχρεωτικά. Αυτοδικαίως και πάλι. Ναι. Και αυτό νομίζω ήταν και μια λογική. Ναι. Πώς να το πω, πορεία, μια και έμεινες με δύο ευρωβουλευτές να τους στηρίξεις ως υποψήφιους και πάλι. Οι άνθρωποι που επελέγησαν μέσα από την ψηφοφορία που είχε αρκετή συμμετοχή διαζώσεις και 35 λοιπόν, άνθρωποι. Επελέγησαν την Κυριακή. Ωραία διαδικασία είναι αυτή. Καλή διαδικασία. Είναι απλά επαναλαμβάνω κουραστικά εγώ ότι και παλιότερο ο Μικρούλης συνασπισμός το είχε ξανακάνει γιατί κάποιοι δεν το θυμούνται καν. Κάποιοι δεν το ξέραμε. Με μεγάλα ονόματα τότε. Θέλω να σου πω ότι δεν ασχολείται κανείς τότε με το Μικρούλη συνασπισμό. Λίγοι ασχολούνται. Λίγοι. Ο Μικρούλης κάποτε έγινε μεγάλος γιατί όταν έγινε μεγάλος. Θα ήταν και λίγο μεγαλύτερος. Όταν έγινε μεγάλος. Και το τελευταίο που θέλω να πω έτσι ότι. Δεν θέλω να κάνω και λίγο χιούμορ. Ρώταγα τη μάνα μου τέλος πάντων στη δική μου βάφτιση τι έγινε. Δεν θυμόταν να μου πει. Οπότε έχω ένα παράπονο. Ναι. Λέω, δεν γίνεται να μην θυμάσαι, δεν συνέβη κάτι περίεργο, κάνα περιστέρι. Θυμάμαι το περιστέρι, ας πούμε, κάποτε σε τα φώτα με τον κύριο Καρατζαφέρη, αν το θυμάσαι. Ναι, ναι. Στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Εκεί δίπλα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αν θυμάμαι. Λοιπόν, αυτά δίνουν άλλα το πίπερο στην προεκλογική εκστρατεία. Αλλά η ουσία είναι ότι ο κύριο Κασελάκη, θα κλείσω με αυτό και σε συνδυασμό με το θέμα του μπάχαλου, του ακραίου μπάχαλου στη Μέση Ανατολή, που έχει αυτή και ειδήσει, είναι ότι δεν έκανε τη συνάντηση με το φιλοϊσραηλινό λόμπι. Είχε πει ότι θα την κάνει, μετά έκανε πίσω και πρόσκαιρε πίσω, μαζί δεν γίνονται. Αυτό το τρομερό ατύχημα με τον Πειραιά, με τον αστυνομικό που έχασε τη ζωή του, κάνοντας μια δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Και οι ίδιοι αστυνομικοί λένε τώρα και δημοσίως, το 70% λένε νούμερα και το 80% κάνει δεύτερη δουλειά, γιατί με τα 850 ευρώ δεν μπορεί να ζήσει. Και αυτό έχει αποτελέσματα σαν και αυτό που είδαμε τώρα. Με τον 31 ετών μόλις άντρα της ομάδας Δίας που έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Είναι πραγματικά
λένε οι συνδικαλιστές της αστυνομίας και έχουν ένα δίκιο, ζητάει η κοινωνία και η πολιτική ηγεσία να έχει αστυνομικούς του FBI, ας πούμε, αλλά τους πληρώνει όπως τους πληρώνει και τους αντιμετωπίζει όπως αντιμετωπίζει. Δεν έχουν ακόμα επίδομα επικινδυνότητας. Είναι τρελό αυτό. Το οποίο 200 ευρώ είναι το maximum του επιδόματος αυτού. Και όμως δεν το έχουν. Σήμερα και με κάποιους, όχι μόνο συνδικαλιστές, και απλούς αστυνομικούς. Ναι. Μου λέγανε ότι μόνο τα λεφτά που παίρνουν από το μισθό τους φτάνουν για να τον εξοπλισμό που πρέπει να αγοράζουν οι ίδιοι για να μπουν στους εαυτούς. Και τα όπλα τους πολλές φορές μόνοι τους. Γιατί... Τα κράνη τους, αυτοί που είναι στις μοτοσυκλέτες. Λοιπόν, να προσθέσω και μια πλευρά στο θέμα αυτή τη τραγική κατάσταση. Ήταν όλα σε κατάσταση παρανομίας. Ναι. Δεν υπήρχε επιβλέπων πολιτικός μηχανικός. Γι' αυτό συνέδριξαν 9 άτομα ο εργολάβος. Ναι, και αλλά συνέλαβαν και τους εργαζόμενους. Εντάξει, τελικά τους αφήσανε. Παραπέπεται ο εργολάβος. Αλλά θέλω να πω, μέσα στην καρδιά του Πειραιά. Το 2023, πέρα από την τραγική απώλεια του αστυνομικού και αυτά που σωστά είπατε προηγουμένως, να προσθέσουμε και κάτι άλλο. Ναι. Ότι περίπου είναι όλα ξέφραγο αμπέλι, για να σε εννοηθούμε. Λοιπόν, και το σημείο του Πειραιά. Να καλησπέρισουμε. Όχι στον Άγιο Ιερόθεο και τα λοιπά. Τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε. Χαίρετε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Καραμέρο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τον κύριο Κώστα Χρυσόγονο, υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Είστε καλά. Και έναν άνθρωπο της αγοράς. Επειδή θα συζητήσουμε για οικονομία σήμερα, που ξέρετε όλοι σας, τον κύριο Γιάννη Χατζηδεοδοσίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επενδυτήριου της Αθήνας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Και εγώ. Λέγαμε λίγο πριν μπείτε στο στούντιο, κύριε Υπουργέ, για αυτή τη ρύθμιση που έχει γίνει ως δεύτερη ευκαιρία. Δεν ξέρω αν είναι δεύτερη ευκαιρία, γιατί δεύτερη δεν είναι, θα είναι, φαντάζομαι. Όχι, δεν είναι και δεν έχει αυτόν τον σκοπό, έτσι. Ναι. Αφορά 232.000 ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν οφειλές στην εφορία ουσιαστικά, δεν είναι ασφαλιστικά ταμεία μέσα, και οι οποίοι μπορούν μέχρι τέλος του μήνα, 29 Απριλίου, αν δεν αλλάξει κάτι, να μπουν στη ρύθμιση αυτή που έχουν χάσει, αλλά ναι, με προϋπόθεση να καταβάλουν όλα όσα οφείλουν αποδόσεις που δεν έχουν εξοφληθεί ως τώρα. Σωστό. Και αυτό είναι μια δυσκολία, νομίζω, για αρκετούς από αυτούς. Ναι, γι' αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι μια προσπάθεια να δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους, ας το πούμε, να έχουν κάποια χρήματα στην άκρη και να τα βάλουν για να αναβιώσουν τη ρύθμιση. Αλλά ξεκινάμε από την άλλη μεριά. Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις έχουν μείνει σε μια κατάσταση στην οποία δεν έχουν τυπικά σβήσει, ναι, όμως ουσιαστικά έχουν απολεστεί, δηλαδή δεν έχει τηρήσει τη ρύθμιση ή έχει πληρώσει, επειδή μπήκε μια προσάυξη και δεν το ήξερε, έχει πληρώσει τις κανονικές δόσεις και έχει μείνει η προσάυξη απλήρωτη και ως εκ τούτου δεν πληρώνονται, δεν κουμπώνουν οι πληρωμές με τη ρύθμιση. Και εμείς είμαστε αναγκασμένοι τώρα με πιο αυτοματοποιημένο τρόπο, δεδομένου ότι το ΚΕΒΙΣ έτσι έχει συγκεντρώσει όλες αυτές τις διαδικασίες σε ένα σημείο από τη μία μεριά και από την άλλη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι 215.000. 215.000. 215 οι φορολογούμενοι, 230.000 είναι οι ρυθμίσεις τους. Κάποιοι έχουν πάνω από μία. Αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να πάρουν αυτόματες επιστροφές τους, δεν μπορούν να πάρουν ενημερότητα, πρέπει να πάνε στο ΚΕΒΙΣ να κλείσουν ραντεβού κτλ. Και οπότε είναι σε μια κατάσταση στην οποία ούτε είναι σίγουροι αν χρωστάνε, τι χρωστάνε και πώς. Απ' την άλλη όμως, σε πολλές περιπτώσεις έχουν χρήματα πληρώσει και μένουν σε έναν κουβά στην ΑΔΕ ως υπερεισπράξεις. Αν λοιπόν πηγαίναμε όπως θα ήταν το πιο απλό, χωρίς καμία διάταξη οτιδήποτε, και δίναμε εντολή στην ΑΔΕ, σβήστες αυτές να φύγουν, ευλόγως θα ερχόντουσαν και θα μας λένε συγγνώμη. Εγώ έχω κερδίσει και κάθε δόση που πληρώνω κερδίζω κάτι, γιατί κάθε ρύθμιση έδινε κάποιο ευεργέτημα, μείωνε λίγο τα στοιχεία. Και όσο πιο αργά έχεις φτάσει στη ρύθμιση, τόσο πιο πολλά γλίτωνες και δεν αναβιώνουν να σε κυνηγάνε. Λοιπόν, έχετε πάρει τα χρήματά μου εδώ και ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο. Δεν τα βάλατε τουλάχιστον να τη φέρετε όσο γίνεται πιο τρέχουσα, σωστή, και μετά σκοτώστε τη. Αυτό είναι που ουσιαστικά δίνουμε τη δυνατότητα, να μην υπάρχει η δικαιολογία από κανέναν, γιατί θα ήταν λάθος να μην το κάναμε αυτό από τη μία μεριά. Και φυσικά, επειδή αναγκαστικά δεν μπορούμε να πάμε αναδρομικά να το κάνουμε, αλλά το κάνουμε κάποιες μέρες και στο μέλλον, εάν κάποιος για μισή δόση, για μία δόση είναι πίσω και δεν το έχει κατανοήσει, δεν το έχει καταλάβει, τον ειδοποιούμε να ξέρει ότι με μισή δόση, με μία δόση, η ρύθμισή του αναβιώνει πλήρως και πια μπορεί να συνεχίσει να την πληρώνει. Άρα είναι δύσκολο κάποιος. Είναι διεκπαιρέως εκκρεμωτήτων. Ακριβώς. Όχι... Είναι τεχνική η διαδικασία. Πάντως, εγώ απλά έτσι όπως το ακούω, θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι βέβαια, και κυρίως ο κ. Χατζηδεοδοσίου, ο οποίος το ξέρει το θέμα καλά, γιατί φαντάζομαι αφορά και πάρα πολλούς από τους ανθρώπους με τους οποίους, συναδέλφους σας. Σκέφτομαι ότι αυτός που είναι μπαταχτσής, που έχει λεφτά και δεν πληρώνει,
θα μπορέσει να βρει τώρα αυτές τις 5, 10, 15 δόσεις που χρωστάει. Αυτός που πραγματικά έχει ανάγκη και βγήκε έξω, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ωφεληθεί, αν βρει αυτά τα χρήματα να τα δώσει όλα μαζί μέχρι τις 29 Απριλίου. Γι' αυτό το λόγο δεν περιμένουμε να βρεθεί και κανένας που να δώσει τόσα πολλά. Όμως, ξαναλέω, έχω περιπτώσεις που τους ξέρω. Καθυστέρησε 2 μέρες τη δόση. Αυτή η δόση παίρνει 15% προς αύξηση. Πληρώνει το κανονικό ποσό, γιατί απλώς ξέχασε 2 μέρες, νόμιζε ότι ήταν το κανονικό. Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ. Ξεκουμπώνει. Κάνετε μια ρύθμιση για 232.000 και λέτε ότι δεν θα βρεθεί και κανένας να το κάνει. Άρα κάποιος έχετε στο μυαλό σας. Κάνουμε μια τεχνική ρύθμιση, ξαναλέω, για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν χάσει τη ρύθμισή τους για μισή δόση, για αυτό το 15% προσάυξη. Αυτοί, ξαναλέω, μπορεί να πληρώνουν επί ένα χρόνο. Είχα περίπτωση, ο οποίος ήρθε και μου είπε το εξής. Άργησα 3 μέρες, δεν κατάλαβα αυτό το 15%, συνέχισα να πληρώνω για ένα χρόνο τις δόσεις και ήταν απλήρωτη η ρύθμιση, δεν το κατάλαβα. Εγώ πλήρωνα τις δόσεις τις κανονικές. Γι' αυτό το 15% μίας δόσης πριν από ένα χρόνο και ξέρεις πότε το κατάλαβα, μου λέει. Το κατάλαβα όταν μου δέσμευσαν το λογαριασμό. Γιατί επειδή η ρύθμιση ήταν αρρύθμιση τα χρέη, πήγανε μετά και το δεσμεύσαν το λογαριασμό. Μια ρεαλιστική εκτίμηση. Και λέω καλά, είναι δυνατόν. Πόσοι θα ανταποκριθούν δηλαδή, υπολογίζετε? Πολύ λίγοι θα ανταποκριθούν. Είναι απλώς όμως έστω και ένας να έχει δικαίωμα με μισή δόση να την αναβιώσει. Αν εμείς πάμε και του την σκοτώσουμε, θα τον αδικούσαμε. Και θέλουμε λοιπόν να έρθουμε να μην αδικήσουμε ακόμα και την τελευταία περίπτωση η οποία θα γίνει. Εδώ. Γιατί στη Βουλή συζητήθηκε πολύ αυτό. Άλλο είχα στο μυαλό. Δεν μιλάμε για ρυθμίσεις. Δεν είναι ρυθμίση αυτό. Δεν μιλάμε για ρυθμίσεις. Είναι απλώς μια τεχνική διεκπαιρέωση. Γιατί αυτές οι ρυθμίσεις όλες από εδώ και μπρος δεν θα χρειάζονται χέρι. Αν τις χάνεις, θα τις χάνεις οριστικά και το σύστημα το βράδυ θα στην εξαφανίσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσετε πρώτα εκπρόσωπο των κομμάτων. Ναι, και μετά πάμε στο Γιώργο. Να πω γι' αυτό για να μην καθίσει νοηματική συνέχεια και να πω και κάτι για την απεργία, γιατί ακούστηκαν διάφορα σχόλια στην αρχή. Κάθε ρύθμιση ή κάθε τεχνική διευκόλυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι θετική και ευπρόσδεκτη. Μολονότι από την τοποθέτηση του κ. Υπουργού προκύπτει ότι η περίμετρος θα είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή ελάχιστοι θα μπορέσουν να καλύψουν τις προηγούμενες οφειλές. Και δεν θέλω να είμαι καχύποπτος ότι θέλετε να εξυπηρετήσετε λίγους και συγκεκριμένους. Δεν θέλω να είμαι. Να μην είστε όμως. Να μην είστε. Δεν θέλω να είμαι. Αλλά ο τρόπος που τοποθετηθήκατε. Ο τρόπος που τοποθετηθήκατε. Δεν υπάρχει καμία εξυπηρέτηση. Θέλω να πω όμως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και γνωρίζουν ελεύθεροι επαγγελματίες όσοι μας παρακολουθούν ότι ενώ προεκλογικά πριν από 11 μήνες, 10 μήνες τους είχατε υποσχεθεί στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας 30% μείωση των τεκμηρίων, ήρθατε και τους φορολογήσατε οριζόντια με τουλάχιστον 1.500 ευρώ. Να το θυμίζουμε αυτό. Γιατί είναι μια από τις βασικές αφετήσεις. Την κάναμε αυτή την κουβέντα εδώ οι δυο μας. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι για ελεύθερους επαγγελματίες πάντως. Είναι για όλους. Και για την αγορά πρόσωπα και για όλους. Για την αγορά. Φορολογείται το επάγγελμα και όχι το εισόδημα. Θα ήθελα τώρα λοιπόν να πω για αυτό που έγινε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Δεν θα πω καθόλου στη λογική της αποτίμησης της συμμετοχής. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος. Σε σχέση με τον κόσμο που έχει πρόβλημα απέναντι σε αυτό που συμβαίνει στη χώρα, με την ακρίβεια, με την μείωση της αγοραστικής δύναμης, με το γεγονός ότι το Ευρωβαρόμετρο λέει σήμερα ότι το 74% των πολιτών είναι δυσαρεστημένο, σε όλους τους δείκτες είμαστε πολύ κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω το είδατε μέσα στην ημέρα. Την ίδια ώρα που ο κόσμος ήταν έξω και διαδήλωνε, εγώ διάβασα το New Money, ο κύριος Κόνστας ξέρει καλά το οικονομικό ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν δεν έγινε τελικά. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πήγαινε να δει τους ανώτατους αξιωματούχους του Fund CVC. Αυτό το φαν το οποίο θα φτιάξει η ιατρική σχολή, γι' αυτό νομοθέτησε ο κ. Μητσοτάκης, τον αρακά της εταιρείας που έχει το διαφήμιζε υπουργός, το σούπερ μάρκετ που έχει το φαν το διαφήμιζε υπουργός πριν τα Χριστούγεννα. Αυτή είναι η αντίστοιξη το τι συμβαίνει σήμερα. Και θα σας πω γιατί είπατε γιατί να, αν με λύνεται η ακρίβεια με μια απεργία. Όχι, δεν λύνεται η ακρίβεια με μια απεργία. Όμως το να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις λύνεται με τον αγώνα και την απεργία. Γιατί σας καλώ να δείτε. Οι οδηγοί μεταφορείς, οι εργαζόμενοι οδηγοί, μια αφίσα που έχουν κολλήσει σε όλους τους δρόμους της Αττικής που λένε μια πολύ γνωστή πλατφόρμα έχει 55 εκατομμύρια ευρώ έσοδα το χρόνο και δεν έχει συλλογικές συμβάσεις. Τι θα γινότανε δηλαδή αν είχε 52 εκατομμύρια ευρώ έσοδα το χρόνο και έχει συλλογικές συμβάσεις. Άρα κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Καλώς κατέβηκαν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στον δρόμο. Γιατί έτσι, συλλογικές από εκεί και πέρα ο αγώνας είναι διαρκής. 15-19 κατάργησε η Νέα Δημοκρατία. Δεν έγινε ή κάνω λάθος? Κύριε Κώστα, τελείως διαφορετικές συνθήκες στην περίοδο 15-19. 15-18, αυτό παρέλαβε η κυβέρνηση Τσίπρα, ήταν το απόλυτο μηδέν. Το απόλυτο μηδέν. Καταστροφή. Και τελείως διαφορετικές συνθήκες το 19 και το αρνητικό με το 23. 37 δις, 35 πάμε να προχωρήσουμε την κουβέντα.
Είχαμε 37 δις με τους φόρους μας. Όχι, προχωρήσουμε την κουβέντα. Ρυθμισμένο το χρέος και πολλά. Λοιπόν, μην γυρίσουμε στο πάνω. Δεν δούλεψε ο μηδενισμός, δεν δούλεψε εσείς. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στο φαντ. Δεν υπήρχε. Λύστε μου την απορία, γιατί δεν είδα καμία δημοσιογραφία. Θα σας λύσω την απορία. Μιλήσατε για τη συμμετοχή σήμερα. Μιλάτε για τη συμμετοχή. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο η συμμετοχή. Αυτός ο μηδενισμός. Κάνατε ένα κάλεσμα πριν τις εκλογές. Ελάτε να μας ψηφίσετε γιατί η χώρα καταστρέφεται. Τη μηδενίζατε στα λόγια. Μηδενίζατε στα λόγια την χώρα και είδατε εκλογικά τι αποτέλεσμα έφερε. Αν δεν μάθετε. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τις προτάσεις μας. Εγώ μίλησα για τη ρύθμιση. Να περιγράφετε την πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν πρόκειται να διαφημίζει το ένα φαντ. Τι θέλετε, να βγάζω φωτογραφίες. Ούτε για συγγενείς μιλάω, ούτε για κανέναν. Για τους υπουργούς μιλάω. Λοιπόν, και μέχρι εδώ. Κύριε Χρυσόγαρη, για να ακούσουμε και εσάς και μετά θα πάμε και στο σύνολο. Κύριε Ξενάκη, το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί. Των ρυθμίσεων. Το είχαμε δει και το 2019 με το ΣΥΡΙΖΑ, το είδαμε και το 2023 με τη Νέα Δημοκρατία, τώρα το ξαναβλέπουμε. Οι κυβερνήσεις δίνουν προεκλογικά κάποιους λιγότερο ή περισσότερο ψιλομποναμάδες. Το ψιλό πάει στο λιγότερο ή περισσότερο. Προκειμένου να ξεγελάσουν τους ψηφοφόρους για να τις ξαναψηφίσουν και μετά δυστυχώς ισχύει αυτό που λέει το τραγούδι, η στίχη του τραγουδιού που λέει σαν τα λογάκι μου δίνεις ζάχαρη και ύστερα παίρνεις φόρο και χτυπάς. Η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, είχε υποσχεθεί πριν από τις εκλογές του 2023 ότι δεν θα υπήρχαν φορολογικές επιβαρύνσεις και μάλιστα εμάς του Πασόκ μας είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια διότι είχαμε πει το φόρο επί του μερίσματος από εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις για όσους έχουν, αν θυμάμαι, πάνω από 1 εκατομμύριο εισόδημα από μέρισμα, να τον πάμε από το 5 στο 10 στο 15, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μια συμβολική επιβάρυνση για τον μεγάλο πλούτο στην ουσία. Και αυτό ερμηνεύθηκε ως ότι θέλαμε να φέρουμε τον κομμουνισμό. Λοιπόν, και μετά τις εκλογές, βέβαια, η Νέα Δημοκρατία έφερε για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα νέα φορολογικά συστήματα που όλοι ξέρουμε και όπου οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι ήδη στα κάγκελα. Τώρα μας δίνει λίγο ζάχαρη για να μας ξεγελάσει. Μετά τις εκλογές θα επακολουθήσουν σίγουρα και άλλα χειρότερα μέτρα. Ναι, μετά τις ευρωεκλογές θα επακολουθήσουν σίγουρα και άλλα χειρότερα μέτρα, διότι υπάρχει καθαρός πολιτικός χρόνος 3 ετών στη συνέχεια. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν αμφισβητείται. Πιθανόν να ενισχυθεί κιόλας αν έχουμε αποδοχή της ενστάσεως στο εκλογοδικείο κατά των Σπαρτιατών και αναδιανομή εδρών. Άρα εκεί θα έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να πάρει οδυνηρά μέτρα τα οποία θα ελπίζω ότι θα ξεχαστούν στα 3 χρόνια. Άρα εσείς, κύριε Χρυσόγονη, ως καθηγητής, φαντάζομαι ότι λέτε στους φοιτητές σας ότι είναι πάρα πολύ σωστό μέτρο το 67% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να δηλώνουν ότι ζουν με 500 ευρώ το μήνα για πολλά πολλά χρόνια. Για χρόνια πολλά. Όχι, γιατί μισό. Αυτό έχουμε. Αυτό, έχουμε ένα δεδομένο. Το 67% των επιχειρήσεων, ναι, των επιχειρηματιών, ναι, των ελεύθερων επαγγελματιών, ναι, δηλώνουν ότι ζουν με λιγότερο από 10 χρόνια το χρόνο. Θα σας εισφέρω λοιπόν την προσωπική μου γνώση. Παρακαλώ. Διότι εκτός από πανεπιστημιακός καθηγητής είμαι και εμαχόμενος δικηγόρος. Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί μου δικηγόροι οι οποίοι παίνονται. Οι οποίοι ετεροαπασχολούνται σε δουλειές του ποταριού, πολλοί από αυτούς. Και οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Πολλοί έχουν κλείσει τα γραφεία τους και δικηγορούν από το σπίτι γιατί δεν αντέχουν να πληρώνουν τα έξοδα του δικηγορικού γραφείου. Άρα να μην ισοπεδώνουμε. Μπορεί να ασφαλώς γι' αυτό υπάρχει. Έχουμε τη μαχητότητα του τεκμηρίου για αυτό έχουμε μια σειρά από πρόνοιες ακριβώς για τέτοιες περιπτώσεις. Ασφαλώς υπάρχει ζήτημα φοροδιαφυγής. Φοροδιαφυγή πρέπει να εντοπιστεί με άλλους τρόπους και όχι με τους τρόπους που έχει βρει η κυβέρνηση. Μέχρι. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση τώρα. Να ολοκληρώσω όμως για αυτά που λέγαμε πριν. Οι συλλογικές συμβάσεις, ασχέτως του τι έγινε, τι δεν έγινε στο παρελθόν, πρέπει να επανέλθουν. Αλλά ό,τι και να επανέλθει σε επίπεδο συλλογικών συμβάσεων και ό,τι αύξηση και να δοθεί στους μισθούς, αν δεν καταπολεμηθούν οι ολιγοπωλιακές καταστάσεις στην αγορά που οθούν τεχνητά τις τιμές προς τα πάνω, είναι σαν να ρίχνεις νερό σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Ναι. Και εδώ έχει ευθύνη το κράτος. Ναι. Διότι το εργαλείο του κράτους, όχι μόνο του ελληνικού, του οποιοδήποτε ευρωπαϊκού κράτους, κατά ολιγοπωλιακών καταστάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στην Ελλάδα η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι εντελώς υποστελεχωμένη. Μάλιστα. Δεν μπορεί να δουλέψει, δεν έχει επαρκή προϋπολογισμό και οι άλλες ανεξάρτητες αρχές φυσικά το ίδιο. Επιπλέον
γίνονται παρεμβάσεις στη λειτουργία της για πολιτικούς λόγους. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει επικεφαλής την τότε νομική σύμβουλο του τότε πρωθυπουργού. Μετά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την ξύλωσε με φωτογραφική ρύθμιση. Μετά και αυτόν που έβαλε τον ξαναξύλωσε. Δηλαδή γίνονται πολιτικά παιχνίδια, ενδεχομένως και με ισχυρά διαπλεκόμενα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία τελικώς σημαίνουν ότι το κράτος δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο του ως φύλακα και φρουρού της υγιούς λειτουργίας της αγοράς. Λοιπόν, έχετε όμως ένα παράδειγμα μιας χώρας που κατάφερε να ρίξει τον πληθωρισμό. Έτσι, κάπου θα το έχετε δει. Να μας το δώξετε. Κάντε το έτσι. Κάντε το σαν αυτούς. Κάντε το σαν τη Γερμανία. Κάντε το σαν την Αμερική. Παντού ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Ναι, δεν ανεβαίνει το ίδιο παντού. Κατά τα επιτόκια στο 5%. Δεν ανεβαίνει το ίδιο παντού. Συγγνώμη κύριε Κώστα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς παντού έχουμε, ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Εμείς έχουμε τη δεύτερη χειρότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Ενώ η μισθή σε απόλυτους αριθμούς δεν είναι η δεύτερη χειρότερη στην Ευρώπη. Έχουμε τουλάχιστον 5-6%. Στο τίτλο βλέπουμε δικό. Αυτό που συμβαίνει στους τελευταίους μήνες. Ότι εδώ στην Ελλάδα, στους τελευταίους δύο μήνες ακόμα ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει. Λοιπόν, πάμε στην Χατζηδοσίου. Ο πληθωρισμός κρατάει, απλώς να το πούμε, ο πληθωρισμός κρατάει γιατί η χώρα μας είναι μια χώρα που έχει μεγάλο μέρος υπηρεσίες, τουρισμός και επειδή ακριβώς συντηρείται η ζήτηση. Έχουν τη δυνατότητα, ιδιαίτερα οι τουριστικές επιχειρήσεις, να κρατάνε τις τιμές ψηλά όσο ο τουρισμός πάει πολύ καλά. Ναι. Και άρα αυτό, και σήμερα οι οικονομίες των υπηρεσιών, όπως είναι του Νότου, έχουν μεγαλύτερο πληθωρισμό. Γιατί οι υπηρεσίες ακόμα κρατάνε τον πληθωρισμό. Και σήμερα άκουσα κάτι, ένα στοιχείο άκουσα, που λένε ότι ενώ ο τουρισμός θα πάει καλά γενικώς και φέτος, τα δύο κάστρα του τουρισμού, θεωρητικά στην Ελλάδα, η Μύκονος και η Σαντορίνη, θα έχουν ζήτημα σε σχέση με άλλα χρόνια. Διότι προφανώς αυτό το οποίο ζούμε. Δεύτερη χρονιά συνεχόμενη. Μείωση, όχι αύξηση. Και έχει να κάνει και με το πώς πουλάνε, τι πουλάνε, τι φήμη έχουν βγάλει. Έτσι και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να πάμε στο Γιώργο Χατζηδοσίου να μας σχολιάσει και μετά αμέσως Γιώργο ερχόμαστε. Τώρα βάλανε πάρα πολλά θέματα. Εγώ θα θυμηθώ το αρχικό ερώτημα για τη ρύθμιση. Και βάζουμε τα υπόλοιπα. Εγώ χαίρομαι γιατί ο Υπουργός, που ξέρει ότι γνωριζόμαστε χρόνια, είπε την αλήθεια. Η ρύθμιση αφορά ένα πολύ μικρό αριθμό. Καλή είναι. Η γνώμη είναι πάρα πολύ λίγη. Που του δίνει την ευκαιρία λόγω λαθών. Δεν θα είναι 1.000 και 2.000 άτομα αυτά. Πάρα πολύ λίγη. Πάντως θεωρώ ότι είναι ένα ποσοστό που είναι πολύ κάτω από το 10%. Είναι 2-3%. Πάντως μπορεί και λιγότερο. Σωστό είναι. Γενικά πρέπει να μιλήσουμε τι σημαίνει το θέμα των χρεών και των ρυθμίσεων τη μικρομεσαία επιχείρηση. Κοιτάξτε, εγώ θα σα πω συνολικά. Δεν έχει δοθεί καμία λύση τελευταία δεκαετία και πρέπει να καταλάβουμε ότι η τεράστια διαφορά των επιχειρήσεων των μικρομεσαίων στην Ελλάδα από την Ευρώπη είναι ότι η Ευρώπη δεν είχε μνημόνια. Άρα υπάρχει ένα σουσερευμένο χρέο 260 δις, στο οποίο πρέπει να πάρει μια απόφαση, στο διηνεκές λέω, η πολιτεία, τι κάνω. Του δίνω τον τρόπο να σωθούν, του κλείνω. Να πάρει μια απόφαση. Βεβαίω, αγαπητέ κύριε Θοχάρη. Το λέω καλοπέρατα. Ο κ. Χατζηδάκης και στη Θεσσαλονίκη και στους αδελφούς που ήμουν εκεί είπε ότι κατά τη γνώμη του δεν κάνει καλό η ύπαρξη πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αν κλείσουν αυτό είναι κάτι καλό και στην οικονομία και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Το είπε. Είμαι σίγουρος ότι είπε και μπορεί να το. Ακριβώς είπε. Αν μεγαλώσουν και οι μικρομεσαίες γίνουν μεσαίες. Εγώ δεν θέλω να διακόπτω, μπορώ να το κάνω, αλλά το είπε έτσι. Και το έχω πει πολλές φορές και βγάλαμε και ανακοίνωση γι' αυτό τώρα. Όταν το παραδέχεσαι, παραδέχεσαι ότι έχεις αφήγημα και εμπιστεύεσαι να κλείσει. Και αυτό έχει σχέση με τη συνολική. Γιατί ερχόμενο στο χρέος, είμαι σίγουρος ότι ξέρεις έναν κανόνα. Αν βάλεις μια ρύθμιση, αυτό που λέμε, δηλαδή συνολική ρύθμιση των χρεών με 120 δόσεις, δεν θα σωθούν όλοι. Θα σωθεί ένα μεγάλο μέρος. Ενώ σήμερα τον έχεις τον αναπνευστήρα και τον οδηγείς διαρκώς στο να φτάνει στο σημείο να μην μπορεί να βάζει ανέχειρο το σπίτι του, να χάνει τα πάντα. Ό,τι έγινε με τους αγρότες πριν από 30 χρόνια γίνεται σήμερα με τους μικρομεσαίους. Γιατί τον έχεις βγάλει απ' έξω και από παντού. Από το Ταμείο Ανάκαμψη, από το ΕΣΠΑ, από παντού. Άρα τον οδηγεί στο κλείσιμο. Είναι λοιπόν συγκεκριμένη αναφορά, είμαι σαφής, ότι η κυβέρνηση ευνοεί την ύπαρξη μεγάλων εργοπολίων. Άκουσα τον κύριο Κώστα. Εντάξει, κύριε Κώστα, το να λέμε το 70% είναι αυτό, πρέπει να υπάρχει ένα μηχανισμό που το βγάζει. Δεν μπορεί να αυθαίρετα να βλέπει όλου αυτού του απαταιώνε. Όσοι είναι απαταιώνε, σήμερα έχει όλου του μηχανισμού. Όλου. Και μπορεί να τον βρει, γι' αυτό έχουμε τον κύριο Πιτσιλή που μπορεί να βρει. Ένα τώρα το να λέτε αυτό όμω, επιτρέψτε μου, μια εύκολη λύση. Μικρομεσαίες και αυτού του είδους του αριθμού των επιχειρήσεων ήμουν στη Ρώμη πριν δύο εβδομάδες. Επισκέφθηκα και το επιμελητήριο και την αντίσχεση. Και στην Ιταλία το 90% των επιχειρήσεων μέχρι 10 άτομα. Μην τους αποκαλούμε έτσι. Δηλαδή, το λάθος στο νόμο, επιτρέψτε μου, μπορεί να βοηθήσει τη σκέψη σας. Δεν είναι, εγώ ξέρετε ότι έχω πει το 1900, θα το φοβερό. Φοβερό θεωρώ ότι το βάζεις ως τεκμαρτό εισόδημα και μετά μου βγάζεις και ποιο είναι το κέρδος μου. Αυτό λέγεται επιτυχήν. Θα αλλάξουμε, θα λέμε επιχειρήν. Άρα θεωρείς δεδομένο ότι θα πετύχω. Για να ξέρετε δεδομένο, πείτε μου να πάω να αγοράσουμε μερικές επιχειρήσεις που θα πετύχω. Δεν είναι πολύ ελεύθερο μέτρο να πω επιτυχήν. Σωστά, δεν είναι. Και μιας και αναφερόμαστε και σας άκουγα στο προηγούμενο, ξέρετε τα επιδόματα δεν είναι μέτρο
φιλελεύθερων κυβερνήσεων, είναι θέμα αριστερών κυβερνήσεων. Και όταν δίνει συνεχώς αυτό το μάθημα, σημαίνει ότι έχουμε μπερδέψει λίγο τις θεωρίες. Το επίδομα επικινδυνότητας, είπαμε, να κάνω μια αναφορά. Στο επίδομα επικινδυνότητας είναι διαφορετικό. Και έρχομαι σε αυτό που άκουσα προηγουμένως. Οι συλλογικές συμβάσεις καταργήθηκαν το 2012. Πείτε πια να κόψουμε. Άμα μην το λέμε θεωρητικά, θα σας πω. Θα σας πω. Πρώτα να πω για τις συλλογικές συμβάσεις. Από πού και ως πού καθορίζει οποιαδήποτε κυβέρνηση τους μισθούς μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων. Πείτε μου μια χώρα, μια και λέμε τις δυτικές συμβάσεις που καθορίζει. Ασφαλώς και πράγματα συμβάσεις. Και υπήρχαν στην Ελλάδα. Και καταργήθηκαν λόγω των μνημονίων. Άρα, από πού και ως πού με ένα κόλλημα κάνεις μνημόσεις και λες τι μισθό δίνω. Ποιο σου δίνει το δικαίωμα. Δεν είναι έτσι. Πάμε τώρα. Μια και αναφέρει τα επιδόματα, είμαι εναντίον των επιδομάτων. Είμαι υπέρ του αυτό που πρέπει να εννοείται στο ονομαστικό μισθό, γιατί υπάρχει μια στρέβλωση μέσα των επιδομάτων. Και μια και αναφερόμαστε, σα βάλω εγώ ένα δίλημα, μια και μιλάει για την ανεργία. Είναι γεγονό ότι η χώρα μα, έχοντα 10% ανεργία, μα λείπουν 250.000 εργαζόμενοι. Σωστά, όλων των διοικητήτων. Ερώτηση, γιατί το επίδομα ανεργία δεν το κάνουμε επίδομα εργασία. Και δεν αναφέρομαι σε εσά, εγώ δεν μιλάω προσωπικά στην κυβέρνηση, λέω δεν γίνεται. Γιατί δεν το κάνουμε. Να σα πω τον τρόπο, αντί να του δίνω 500 ευρώ, το έχω πει 600 ευρώ για επίδομα ανεργία, το δίνω επίδομα εργασία, να το δώσει στι επιχειρήσει και το υπόλοιπο κομμάτι το βάζω στι επιχειρήσει. Θα σα δώσω μια απάντηση κάναμε, που τον κάνω να απαντήσει ο υπουργό. Μήπω αν μειωθεί πολύ η ανεργία, δεν θα πάρουμε τα ίδια. Το ρωτάω. Τώρα δεν θα πάρουμε τα ίδια κονδύλια για την ανεργία, τα οποία ξέρουμε ότι γίνονται στον ΟΕΔ από την Ευρώπη. Παίρνουμε λιγότερα από την Ευρώπη. Θα το διερευνήσει. Είχα τη χαρά, ξέρετε, ακόμη και για το. Θεωρώ μεγάλη μου τιμή το ECOFIN να με καλέσει να μιλήσω και για το Ταμείο Ανάκαμψη και το ΕΣΠΑ και ανέφερε και αυτό το ζήτημα. Ότι δεν μπορεί να μην καταλαβαίνετε το αυτονόητο, μια και μιλάτε. Και όχι εσείς, παραλαμβάνω, δεν τα απάντησα. Ναι, λέω τα τελευταία χρόνια. Γιατί όλους τους ανέργους, αντί να τους πληρώνει το Ταμείο Ενεργείας, δεν τους επιδοτεί στην εργασία. Να το ξανακάνω σαφές. Η κυβέρνηση μα αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία όταν συνεχίζει το επίδομα ανεργίας, αν το δικαιούσε, αν δικαιούσε κάποιους μήνες επιδόματος ανεργίας και βρει δουλειά, συνεχίζει το επίδομα να πληρώνει τη δουλειά σου για να μειώνει το βάρος σου. Δεν λέω το ίδιο. Επιμένω. Δεν λέω το ίδιο. Είδα και τον κύριο Πεντακόστη. Αφού δεν λέω το ίδιο, να το πούμε ακριβώς τι εννοείται. Εννοείται ότι αν κάποιος είναι άνεργος, να μην δικαιούται κανένα επίδομα μέχρι να βρει δουλειά. Σκοφαντείτε το λόγο. Αν δεν βρει δουλειά, αν δεν βρει δουλειά, που λέτε, ναι. Επιδοτούμενη, θα έχει δικαίωμα να επιδοτηθεί. Όσο δεν τη βρίσκει, το για να του το δώσουμε και τον επιδοτώ με το επίδομα ανεργίας στην εργασία, όχι στην ενεργεία. Η επιχείρηση μπορεί να μην τον θέλει. Το ερώτημα είναι στον μήνα. Του δώσατε και δεν του πήραν, δηλαδή. Γιατί. Εγώ δεν ξέρω. Η επιχείρηση κάτι πρέπει να. Μια στιγμή, κύριε Χατζηδοδοσίου, εδώ δεν κοροϊδεύουμε το λαό. Μπορεί να ακούγονται σωστά, αλλά πρέπει να τα εξηγούμε. Η επιχείρηση θα τη πει. Πάρε 500, 600, 700 ευρώ και πάρε τον εργαζόμενο. Επειδή όμως ο κατώτατος είναι, ξέρω εγώ, 800 τόσα, πρέπει να του δώσει και 300 ακόμα. Συμφωνώ. Ωραία. Και η επιχείρηση λέει: δεν θέλω τώρα. Δεν μπορώ. Δηλαδή αυτό το προτείνατε και δεν το θέλουν, να μου δώσετε τον νόμο, να το δω. Κοιτάξτε, όταν πάρεις 600.000 ανθρώπους και τους πετάξεις στις επιχειρήσεις, θα βρεθούν λοιπόν και κάποιοι. 100.000 από αυτούς θέλετε, που δεν θα τους δεχτούν επιχειρήσεις. Αυτοί θα δικαιούνται επιδόματος. Αυτό είναι το ερώτημα. Πώς θα δικαιούνται, αφού το καταργήσατε το επίδομα ανεργίας. Αφού το καταργήσατε το επίδομα ανεργίας. Αφού λέτε το επίδομα ανεργίας. Αλλά το αν αυτοί 500.000 λιγότερους ανέργους. Αν λοιπόν αυτοί. Το κάνει επειδή είστε έπειρος. Αν αυτοί δικαιούνται επιδόματος, τότε παραμένει το επίδομα. Μην βάζετε στο στόμα μου. Είπα ότι αν 600.000 καταφέρετε τα δικά σας. Να έχουμε 500 εργαζόμενους. Δεν είναι καλό για την οικονομία. Λοιπόν, κύριε Καδάμερο, κάτι θέλετε να πείτε πριν και διέκοψα. Όχι, δεν θέλω να θέλετε να με ρωτήσετε. Όχι, όχι, αν θέλετε να σχολιάσετε. Γιατί εγώ ακούω τον κύριο Θεοχάρη και εγώ το βλέπω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αδίκως οι πολίτες τότε λένε ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που τους απασχολεί. Ναι, να γυρίσουμε σε αυτό. Φέρνω στο μυαλό μου το δημοσίευμα από το Βήμα την Κυριακή που έλεγε ότι βάσει στοιχεία δηλαδή ότι τα 50 ευρώ έχουν γίνει 37 μέσα σε 2 χρόνια. Και παραλαμβάνω, σήμερα δημοσιεύτηκε το ευρωβαρόμετρο. Μία μέτρηση η οποία δεν έχει ταυτότητα, δεν έχει χρώμα πολιτικό, που δείχνει ότι σε όλους τους δείκτες, δεν πιάνει το δείκτη της δημοκρατίας ότι 60% των πολιτών αφισβητούν το δείκτη, το επίπεδο δημοκρατίας που υπάρχει στη χώρα, για το ζήτημα αν μπορούν να τα επεξέλθουν στους λογαριασμούς, πώς είναι η αγοραστική τους δύναμη. Ο κόσμος είναι πραγματικά απογοητευμένος. Και κυρίως με τον πληθωρισμό, αυτή την ανήθικη κερδοσκοπία. Όπως είπε ένας υπουργός κυβέρνησης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τον πληθωρισμό της απληστίας, που το γνωρίζετε ότι υπάρχει, και δεν έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, τίποτα γι' αυτό. Δεν θέλω πάλι να επανέλθω τι έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα επανέλθω όμως γιατί δεν το σχολιάσατε. Σήμερα ο Πρωθυπουργός διάβασε ότι πήγε να δει τους ανώτερους αξιωματούχους ενός φαντ. Αυτό το φαντ
έχει μια εταιρεία που πουλάει κατεψυγμένα λαχανικά. Θυμάμαι τον προηγούμενο υπουργό ανάπτυξη να φωτογραφίζεται σε ένα σούπερ μάρκετ με τον αρακά αυτή τη εταιρεία. Ένα άλλο αρακά μια ελληνική εταιρεία που πωλείται φθηνότερα, η εταιρεία αυτή έφαγε πριν δύο μήνες 742.000 ευρώ πρόστιμο. Έτσι δεν είναι? Δεν λέω τις εταιρείες. Πώς είναι δυνατόν δύο μήνες μετά ο πρωθυπουργός να πηγαίνει στην άλλη εταιρεία, την ανταγωνιστική, την ξένη, του ξένου και του ξένου φαν. Αν αυτός ο αρακάς καταρχήν δεν τηρείται ούτε τα προσχήματα. Ξέρετε αν αυτός ο αρακάς είναι ελληνικός ή όχι, γιατί μπορεί να τον εισάγει από τη Βουλγαρία. Είναι ελληνική εταιρεία και η άλλη είναι το φαν. Και η άλλη είναι ελληνική, δεν είναι το φαν. Και πάει ο Μητσοτάκης και κάνει επίσκεψη. Και η άλλη ελληνική είναι και η μία έχει ενδεχομένως συμβάσεις με Έλληνες αγρότες, ενώ η άλλη τα εισάγει από τη Βουλγαρία. Το θέμα είναι απλό. Λέτε ότι δεν έκανε τίποτα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είμαι εγώ αυτός που έφαγε πρόστιμα που έβαλε. Σας λέω, τα έβαλε ερώτημα απλό. Γιατί κερδοσκοπούσε. Για να δείτε τη στιγμή λοιπόν που λέτε τον να σταματήσει η κερδοσκοπία. Κύριε Καραμέρο, λέτε να σταματήσει η κερδοσκοπία. Και μόλις μπαίνουν πρόστιμα σε εταιρείες, λέτε γιατί πήγαν τα πρόστιμα. Κοινή λογική. Είμαι εγώ, έχω μια ελληνική εταιρεία και τρώω πρόστιμο 742.000 ευρώ. Τι σχέση έχει? Μισό λεπτό, να το ολοκληρώσω. Και μετά από δύο μήνες βλέπω τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει στη σύσκεψη των ανταγωνιστών μου. Πείτε μου εσείς. Πώς σας ακούγεται? Τι δεν καταλαβαίνετε? Όχι, πείτε εσείς που τα καταλαβαίνετε. Το πρόστιμο τι σχέση έχει αυτό? Και καταρχήν, το αν είναι ελληνική ή όχι, είναι ελληνική εισαγωγική εταιρεία ενδεχομένως. Τι σημασία έχει? Μπορεί όλα τα προϊόντα που πουλάει να είναι όλα από το εξωτερικό. Τι είναι αυτό που λέτε για το αν είναι ελληνική ή όχι? Δεν είναι τυχαία. Κύριε τα Υπουργέ, πρόστιμα για την κερδοσκοπία νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Άρα τι θέλετε την κερδοσκοπία? Πείτε ότι εσείς θέλετε την κερδοσκοπία. Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ναι, εμείς θέλουμε, ναι. Έφευγε. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αυτό θέλετε. Μπήκε σε 10 εταιρείες και ψάχνει αρμονισμένες πρακτικές. Πώς μοιράσετε 2,5 από τα 30 δις του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί θέλω να πω πριν. Δεν έχετε χάσει την μπάλα. Επίτηδες το έχει αφήσει. Εκεί, οι πολίτες έρνετε λοιπόν, να πάμε στο Γιώργο Χρυσόγονο. Θέλω να πω όμως ότι όλοι γνωρίζουμε ότι επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης διαχειρίζεται πάρα πολλά χρήματα, έτσι, πάρα πολλά χρήματα και υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα συμφέροντα, οι εταιρείες οι οποίες χάνουν διαγωνισμούς προσφεύγουν πάντα εναντίον των εταιρεών και ζητάνε να δικαιωθούν. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό, θέλω να πω. Όντως σημαίνει όπως το περιγράφεται. Μιλάμε για 10 εταιρείες, αλλά το να προσφύγει μια εταιρεία επειδή δεν πήραν διαγωνισμό, γι' αυτό και δεν γίνονται και δημόσια έργα στην Ελλάδα. Έρχεται η Όλαφ και οι Ευρωπαίοι Αγγελίε. Και για να ζητήσει έρευνα, για να κάνουμε. Κύριε Ξενάκη, για να πάνε έφοδο σε εταιρείες, έχουν στοιχεία. Και η δημοσιογραφική έρευνα, στο πολίτικο βέβαια, γιατί εδώ δεν έπαιξε πολύ το θέμα. Είχε λεπτομέρειες σήμερα. Έργα τα οποία σε άλλες χώρες κόστησαν 1 ευρώ, εδώ το πληρώνει ο πολίτης 4. Για να μην πω 40 εκατομμύρια αντί 1. Λοιπόν, για να σας ρωτήσουμε, κύριε Ξόγωνο. Ναι, αυτό τα ξέρει εδώ πέρα ο πρόεδρος. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη για εναρμονισμένες πρακτικές εταιριών πληροφορικής στο συγκεκριμένο θέμα. Θα το δούμε πού θα καταλήξει. Τηλεπικοινωνιών επίσης. Τηλεπικοινωνιών, ναι. Λοιπόν, αλλά ας πάμε στη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η οικονομική πολιτική τόσο του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία όσο και της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία πενταετία έχει αστοχήσει. Διότι και οι δύο αυτές οι οικονομικές πολιτικές ήταν μονόπαντες. Προς διαφορετική μεριά βέβαια η κάθε μία. Αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία, στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το εθνικό εισόδημα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν όπως λέγεται επιστημονικά δηλαδή, έμεινε περίπου στάσιμο. Η οικονομική ανισότητα είναι γεγονός. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι η οικονομική ανισότητα μειώθηκε, η εισοδηματική ανισότητα, ο δείκτης Gini δηλαδή, το Gini Index, μειώθηκε στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τι μας λέει? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώθηκε μονόπλευρα στην αναδιανομή και παραμέλησε την ανάπτυξη. Το να κάνεις αναδιανομή από μια πίτα που μένει η ίδια ή συρρυκνώνεται, κάνει αναδιανομή φτώχεια. Ήταν λάθος λοιπόν αυτή η πολιτική. Στα χρόνια τώρα της Νέας Δημοκρατίας τι βλέπουμε? Υπάρχει οικονομική ανάπτυξη μετά τον κορονοϊό δηλαδή. Έχει μεγαλώσει το ΑΕΠ. Πλην όμως ταυτόχρονα μεγαλώνει, όχι αλματοδός, αλλά μεγαλώνει και η εισοδηματική ανισότητα. Άρα η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι λάθος προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ τι λέμε? Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ο μέσος δρόμος. Να συνδυάσουμε οικονομική ανάπτυξη με υγιή κοινωνική αναδιανομή από αύξηση του πλούτου. Η μέση οδός, η οδός της κοινής λογικής. Να ξεφύγουμε από ιδεολογικά στερεότυπα, να δούμε λύσεις πρακτικές, ρεαλιστικές, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και βέβαια τελικά όλα αυτά που καταλήγουν.
καταλήγουν στο ότι ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Και το ότι ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα, και μάλιστα ποιος δεν τα βγάζει πέρα, κυρίως οι νέοι. Ναι. Και το αποτέλεσμα, ποιο είναι το τελικό, είναι ότι η χώρα εργοπεθαίνει. Οι γεννήσεις το 2022 σημείωσαν αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών από το 1932 που υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Πέφτουν συνεχώς. Λοιπόν, γιατί αδυνατούν τα νέα παιδιά, συνήθως εμείς επικοινωνούμε πιο μεγάλους ανθρώπους εδώ, αλλά και οι μεγάλοι άνθρωποι αυτοί έχουν νέα παιδιά. Αυτό είναι το παράπονο τους, ότι τα νέα παιδιά δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι τους. Χρόνια τώρα δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι τους. Όταν στην Ελλάδα έχουμε διαφοροποίηση κατά μέσον όρο τρεις ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ της φορολογίας οικογενειών με παιδιά και της φορολογίας των μη εχόντων παιδιά, ενώ στην Πορτογαλία ας πούμε είναι 14 μονάδες. Όταν στην Ελλάδα στην ουσία δεν έχουμε προγράμματα κοινωνικής κατοικίας, ο ΕΚΑ έχει καταργηθεί. Από το πρώτο μνημόνιο. Στην ουσία δεν υπάρχει καμία πρόνοια για φτηνή στέγαση, ιδίως για νέα ζευγάρια. Άρα πώς θα μπορέσουν οι νέοι να κάνουν. Εντάξει, αυτό απαντήστε λοιπόν για τον Χάρη. Απαντήστε λοιπόν για τον Χάρη. Και τι πήρατε, ότι δίνεται πριν 8.000 για κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο και 2.000 για κάθε παιδί. Μπράβο. Εντάξει, αν πετύχει να είναι ανοιχτό, ανοιχτή η πλατφόρμα και δεν έχουν κλείσει. Αυτό που κάναμε είναι ότι και αυξήσαμε τα επιδόματα για τα παιδιά και στους δημόσιους υπαλλήλους και αυξήσαμε το αφορολόγητο. 1000 ευρώ. Αυτά είναι μέτρα. Ψίχουλα. Και επιτρέψτε μου για να συμπληρώσω. Για να είμαι δίκαιος όμως, για να είμαι δίκαιος απέναντι στην κυβέρνηση. Ψίχουλα. Πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο. Φυσικά και η προηγούμενη κυβέρνηση τα έδιαγανε, αλλά ότι δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις. Υπάρχει συνολικά λάθος αντιμετώπιση και το Συμβούλιο της Επικρατείας έφτασε στο σημείο να κρίνει, άκουσον, ότι είναι συνταγματικό οικογένεια με 12 παιδιά που έχει 38.000 εισόδημα να τις παίρνει ο φόρος τα 9.000. Πώς θα αυτός αυτό ο πατέρας και αυτή η μάνα. Δεν την ξέρω την απόφαση. Υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας του 2018. Αυτός ο πατέρας και αυτή η μάνα πώς θα ζήσουν 12 παιδιά όταν από τα 38.000 του παίρνει και τα 9. Να τα ζήσει με 29.000. Αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για την ακρίβεια, κύριε Ξενάκη. Να κάνετε κάτι για να απαντήσει συνολικά. Δεν είναι το υπουργείο το αυτό, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Η ακρίβεια όντως δεν είναι ελληνικό γεγονός, είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Και αυτή η πραγματικότητα. Η ακρίβεια υπάρχει και σε όλη την Ευρώπη. Ταξίδεψε αρκετά και είναι έτσι. Και αυτό που κρίνεται η κυβέρνηση δεν είναι η ακρίβεια, είναι η διαφορά που υπάρχει στις ακρίβειες στην Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και θα γίνω πιο σαφής. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε, αυτό ήταν ένα μεγάλο βήμα, ότι δεν είμαστε μπανανία. Τι εννοούσε με τη λέξη μπανανία? Γιατί ένα προϊόν μιας πολυεθνικής πουλιέται σε άλλη τιμή στην Ιταλία και σε άλλη τιμή στην Ελλάδα? Γιατί το ίδιο προϊόν πουλιέται σε την. Εδώ η απάντηση ποια είναι όμως? Και χαιρέτησα, αν θυμάστε, και σε δική σας εκπομπή την απόφαση του κ. Σκρέκα να παρέμβει στα 4.000 προϊόντα. Μόνο που δεν παρέμβηκε. Δηλαδή ξέρετε όλοι όσοι πάμε στο σούπερ μάρκετ ότι δεν παρέμβηκε. Τη χαιρετήσα όμως σαν επιλογή. Είπαμε μπράβο, παρεμβαίνει. Ποιο είναι το ζήτημα λοιπόν? Μπορεί να μπει πλαφόν στο κέρδος, ασφαλώς και μπορεί. Μπορεί η κυβέρνηση να ελέγξει εταιρείες και να μην τους επιτρέπει να έχουν αυτή τα σκοκέρδια. Και η σκοκέρδια πρέπει να έχει ονοματεπώνυμο. Δεν μπορεί να μιλάμε γενικά για σκοκέρδια. Δηλαδή, ποιος σκοκερδί? Σκοκερδί, δηλαδή ο Μανάβης, ο Μπακάλης, ή σκοκερδί αυτός που έχει ποσότητες και εισάγει? Είναι το ένα κομμάτι της σκοκέρδιας το οποίο μας κατατάσσει αγοραστική δύναμη και το ξέρετε όλοι, στη δεύτερη χειρότερη μετά την Εστονία, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με αυτό που λέμε με το χωράφι στο ράφι. Νομίζω ότι μιλάω πιο απλοϊκά. Οι αγρότες είχαν σε διαμαρτυρία και λέει: εμείς πουλάμε μισό ευρώ και εσείς αγοράζετε 3 ευρώ. Τι συμβαίνει από το χωράφι στο ράφι, δηλαδή ποιοι μεσολαβούν? Άρα επίσης έχει ονοματεπώνυμο. Αν θες να παρέμβεις και να πεις ποιος μεσολαβεί. Ξέρετε, όλος ο υποπτικός μηχανισμός της χώρας, και πρέπει να το ξέρουμε, είναι 70 άτομα. Όλος ο υποπτικός μηχανισμός, για τα πάντα. Τόσο είναι. Για τα πάντα. Ο υποπτικός μηχανισμός που έχει το Υπουργείο. Για να κάνει. Όχι, η εποπτεία που υπάρχει στην αγορά είναι 70 άτομα. Τόσο είναι η Δημαία. Μάλιστα στη Δημαία, για να αποδείξουμε, και το λέμε με καμάρι για το επιμελητήριο, ότι στηρίζουμε και χτυπάμε την παραοικονομία, 4 χρόνια το επιμελητήριο πλήρωνε τα 2 αυτοκίνητα τη Δημαία, από τα μέλη του, τις συνδρομές των μελών του, για να υπάρχουν. Άρα θέλουμε και φοροδιαφυγή, επειδή και η παραοικονομία. Στο θέμα όμως των τιμών. Οι επιχειρήσεις πόσες είναι συνολικά, μικρές, μεσαίες, μεγάλες? Ναι, εδώ λοιπόν πρέπει να σου πω 830.000. Και εδώ με αυτό θέλω να ολοκληρώσω. Κοιτάξτε. Και είναι 70 άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με 800.000 επιχειρήσεις. 830.000 επιχειρήσεις. Προσέξτε. Ναι. Μπαίνω όμως στην ουσία αυτού που λέμε. Εγώ δεν θα σας πω, γιατί συνήθως η συζήτηση εδώ βγαίνει το Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Ναι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε και μια άλλη θεώρηση. Μπορεί να βοηθάει αυτή η θεώρηση. Πολιτικό, ναι. Αλλά εγώ θα μου επιτρέψετε να σας πω τη θεώρηση της αγοράς. Όταν το Ταμείο Ανάκαμψης, τι σημαίνει Ταμείο Ανάκαμψης για να καταλάβει το τηλεθεατή, σημαίνει θα πάρεις λεφτά με 0,7 επιτόκιο, με το γύρο που θα γίνει 2% σταθερό. Το μοιράζεις στα πρώτα 12,5 δις 467 επιχειρήσεις, οι άλλοι δεν παίρνουν σάλιο. Θα πείτε ότι δεν ακούστηκε καλά. 12,5 δις παίρνουν 367 επιχειρήσεις. Από τις 800.000. Μπράβο.
Και λέει και ο. Σα θυμίζω και εγώ σου είπα όταν του ζητούσε ελάφιστο τιμό στο ΣΕΒ, σα βοηθάμε στο Ταμείο Ανάγκαμψη, δώστε. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα το ερώτημα να πω είναι. Κάτι, να κάνω το δικηγόρο του, όχι του Πρωθυπουργού, του Διαβόλου. Ακούω το επιχείρημα όμω ότι να τι παίρνουν οι μεγάλε επιχειρήσει και αυτέ οι επιχειρήσει στη συνέχεια. Φερρυπίν, χρησιμοποίησα ένα παράδειγμα πριν από καμία εβδομάδα την οπτική Ίνα. Την οποία την έχουν οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τις τηλεπικοινωνίες. Αυτές οι εταιρείες όμως αναθέτουν τις δουλειές σε άλλες εταιρείες. Δηλαδή, σε υπερβολά. Μισό. Εμένα σπίτι μου. Να τελειώσω. Εμένα σπίτι μου, ας πούμε, ήρθαν τέσσερις φορές στην πολυκατοικία άνθρωποι από το Ήλιον. Επιχείρηση από το Ήλιον, μικρή επιχείρηση που έκανε την εγκατάσταση. Δεν είναι το μεγάλο επιχείρηση, αλλά θέλω να σα πω. Θέλω να πω ότι τις παίρνουν οι μεγάλες και μοιράζονται από κάτω. Θα παραγκάσετε να σα πω στην Ιταλία. Για την οικονομία τη. Θέλω να ολοκληρώσω κύριε Ξενάκη, θέλω ένα λεπτό. Είναι σημαντικό. Θα την ολοκληρώσετε. Προσέξτε. Οπτική Ίνα. Έχουν πάρει δύο μεγάλες εταιρείες το έργο για την οπτική Ίνα στην επαρχία 870 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Έχουν χωρίσει τη χώρα σε 7 λότ, 7 περιφέρειες. Έχει γίνει μόνο το ένα από τα 7. Η μία από τις δύο εταιρείες που έχει πάρει το έργο 400 εκατομμύρια ευρώ δεν έχει πάει καν να το υπογράψει. Δεν δίνουν σε υπεργολάδους. Αν με δεσμεύουν στον εκτέλεστο. Είπαμε άλλη τη συζήτηση και δεν είναι αυτή η βασική οικονομική αναφορά. Η βασική οικονομική αναφορά είναι ότι όταν θα πάρει αυτός δάνειο και παίρνει κεφάλαιο κίνησης με 2% επιτόκια και εγώ πάρω με 8 ή 10, κοιτάξτε πόσο απλό είναι το επιχείρημα. Εγώ για να κερδίσω από το 8 θα πάω στο 11. Αυτό για το 2 θα πάει στο 5. Ποιο ανταγωνισμό. Όταν το ΕΣΠΑ επίση. Αυτό το ξέρετε καλά. Γιατί το λέτε αυτό τώρα. Γιατί το ΕΣΠΑ δεν πληρώνει τι επιχειρήσει, πληρώνει το έργο. Πρέπει να κάνεις ένα έργο. Ποιος μπορεί να το κάνει το έργο. Η εταιρεία που πουλάει γνώση ότι το ζαχαροπλαστείο δεν μπορεί να κάνει το έργο. ΕΣΠΑ σημαίνει παίρνω χρήματα να εξυγχρονίσω την επιχείρησή μου. Και μην λέτε κάτι, μα να κάνεις να σας πω πριν 4 χρόνια, πριν 5 χρόνια, έλεγε άλλα η σημερινή κυβέρνηση. Μα τα ξέρω και λέτε λάθος. Και το Ταμείο έχει το ΕΣΠΑ. Το Ταμείο Ανάκαμψης, ας το ΕΣΠΑ στην άκρη. Το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι κάνει. Δεν δίνει λεφτά σε επιχειρήσεις, δίνει λεφτά στο έργο. Στο έργο ποιο έργο. Θέλω να γίνει αυτό το έργο μέχρι το 25. Ποιος μπορεί να το κάνει και πώς το κοστίζει. Επιτρέψτε μου, ήμουνα στην Ιταλία και η Μελώνη στην Ιταλία. Τι έκανε, έδωσε 6,5 δισεκατομμύρια στις μικρές επιχειρήσεις. Η Μελώνη. Ναι, αλλά στην Ιταλία η Μελώνη συζήτησε με την αντιπολίτευση για το πρόγραμμα. Πώς το λέμε, θέλω να πω. Το όριο των 10-15 εκατομμυρίων και όχι των 100.000 είναι υπόθεση ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό συζήτησα και στην Ευρώπη και σας λέω ότι αυτή η συζήτηση θα ξανανοίξει που δεν αφορά. Άρα δεν εμποδίζει κανείς την κυβέρνηση να δώσει δάνεια των 100.000. Και μην μου λέτε ότι αυτό είναι με άλλο τρόπο. Το ΕΣΠΑ, ποιος καθορίζει. Ακούω να λέει ο Υπουργός, εμείς δώσαμε λέει ΕΣΠΑ σε πολύ πρόγραμμα. Σε πόσους δηλαδή. Γιατί αν πάμε στα στοιχεία τα πέσει είναι 37.000. 37 είναι. Λοιπόν, δεν είναι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε φύγει πολύ. Είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχουμε και τηλεφωνήματα πολλά. Και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Υποτέθηκαν πολλά. Ναι, θα απαντήσετε, Σε 2-3 λεπτά επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο παρεμβέσιο. Πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Συζητάμε έτσι και για καθημερινότητα. Κύριε Θεοχάρη, ναι. Έχετε μαζέψει πράγματα. Μαζευτήκατε και πάρα πολλά. Να δεν είμαι σίγουρο ότι τα θυμάμαι όλα. Μία μικρή. Λοιπόν. Τι θα γίνει με τη διασύνδεση πώς και ταμιακών. Α, σωστό, σωστό. Και δόθηκε και παράταση de facto. Ναι, δεν είμαστε πίσω. Θα έλεγα ότι είμαστε πάρα πολύ σε πολύ καλό στάδιο και με ένα αριθμό ο οποίος είναι για την ώρα ικανοποιητικός. Αυτό το έργο ήταν πάρα πολύ πολύπλοκο έργο, πολύ δύσκολο. Ένα έργο που είχε υποτιμηθεί, εγώ θα σας πω και από την πολιτεία και από την αγορά. Δεν θέλω να ρίξω στον έναν ή στον άλλο μεγαλύτερο φταίξιμο. Οι παίκτες οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν, αυτοί οι οποίοι έχουν τα μηχανήματα, οι λεγόμενοι NSPs, οι εκαθαριστές που εκαθαρίζουν τις συναλλαγές, οι τράπεζες, οι άνθρωποι των ταμιακών εισαγωγής, του SECT, του λεγόμενου συλλόγου, και οι εγκαταστάτες και φυσικά η ΑΔΕ, το Υπουργείο και όλοι μας. Είμαστε καθημερινά, κάθε μέρα, 2 ώρες εγώ από την δουλειά μου ως υπουργός συνεργάζομαι μαζί τους για να λύνουμε τα προβλήματα. Ο ρυθμός είναι ικανοποιητικός, πλησιάζουμε σε ένα νούμερο που είναι ο στόχος μας στο τέλος Απριλίου. Φαίνεται πως
Ενδεχομένως κάποιοι να μην προλάβουν, ενώ έχουν δηλώσει ότι θα το κάνουμε στον Απρίλιο. Ελπίζω να τρέξουν και να σπεύσουν. Τα προβλήματα περισσότερα έχουν λυθεί και πράγματι αυτό θα είναι ένα έργο πνοής και ένα έργο το οποίο αφισβητήθηκε πάρα πολύ. Είχαμε και δημοσιογράφους να γράφουν ότι σιγά μην γίνει τους πρώτους μήνες που μας είπε ο Χατζηδάκης, τους πρώτους μήνες του 24. Όμως βλέπετε ότι το υλοποιούμε και θα πιάσουμε και τους στόχους, εγώ είμαι σίγουρος, του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το ταμείο αυτό, από το ορόσημο. Λοιπόν, αυτό είναι. Ένα σχόλιο να συμφωνώ. Ναι, ναι, ναι. Σωστά και καλά γίνεται και έχουμε συμφωνήσει. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση 30 Απριλίου να τελειώσει. Η γνώμη μου είναι ότι ούτε μέχρι 31 Μαΐου τελειώνει. Σωστά λες εσύ ότι αν δεν το κάνω ως υπουργός, εγώ πρέπει να σου πω αυτό. Όμως πρακτικά δεν βγαίνουν τα νούμερα. Παρ' όλα αυτά, να πω για πολλωστή φορά, είμαστε υπέρ ως αγορά του μέτρου αυτό να επικρατήσει. Εγώ θα πω το εξής. Εμείς έχουμε και ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά είμαστε και αυστηροί σε αυτό που αδιαφορεί. Και αυτός είναι που μας νοιάζει. Όχι αυτός που δεν προλαβαίνει, αλλά αυτός που αδιαφορεί. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Από την 1η Μαΐου, ας το πω έτσι συμβολικά, γιατί είναι και μεγάλη εβδομάδα, μπορεί να δοθούν de facto και μερικές μέρες έτσι να περάσει το Πάσχα, αλλά ας πούμε από την 3η του Πάσχα. Ας πούμε από την 1η Μαΐου, θα εξετάσουμε όλους οι οποίοι δεν έχουν διασυνδεθεί, θα ξεκινήσουμε από τους μεγαλύτερους τζίρους και θα χτυπήσει την πόρτα τους η ΑΔΕ, είτε τηλεφωνικά, είτε με τον ελεγκτή στο πεδίο. Και αυτός, καλά, έχουμε κάνει άπειρες δράσεις, mail, υπενθυμίσεις. Δεν υπάρχει κανένας πια που δεν ξέρει τις υποχρεώσεις του. Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να πει, α, εγώ δεν με ειδοποίησε κανένας. Αλλά θα ξεκινήσουμε, ξαναλέω, από τους μεγάλους τζίρους. Και όταν φτάνουμε σε κάποιον, ο οποίος έστω 2-3 μέρες μετά, αλλά όταν φτάσαμε, έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις σου, έχει καταφέρει και έχει κάνει τη διασύνδεση και είναι νόμιμος, προφανώς δεν θα έρθουμε να πούμε αν άργησες μια μέρα, δύο μέρες. Αλλά εάν φτάσουμε εκεί, στην πόρτα του, και δεν έχει ούτε δικαιολογία, αλλά ούτε έχει κάνει και τη δουλειά, τότε είναι προφανές. Λέξη κλειδί πάντως. Θα έχουμε τα πρόστιμα. Εγώ χαίρομαι για την φάση που είναι στην Υπουργία. Και είπα ότι συμφωνούμε στο μέτρο. Δεν βγαίνουν τα νούμερα πριν τις 31 Μαΐου. Πρώτα και δεύτερο να πω πρακτικά. Ναι, την Παρασκευή. Όχι, μιλάμε. Ναι, πρακτικά. Ναι, σωστά. Την Παρασκευή ήμουνα 3 ώρες στη λαϊκή αγορά του Μενιδίου στον Άγιο Διονύσιο, στις Αχαρνές. Και μιλούσα και με τους πολίτες, οι οποίοι εντάξει είτε πληρώνουμε μετρητά είτε με POS είναι περίπου το ίδιο, εκτός από κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις, αλλά για τους πολιτές ή τους παραγωγούς. Μου έλεγαν με παράπονο, δεν είχαν όλοι POS, κύριε Υπουργέ, και μου έλεγαν πολύ με παράπονο ότι επιβαρυνθήκαμε με 400 ευρώ για να εγκαταστήσουμε όλο αυτό το σύστημα και περιμέναμε και ένα βάουτσερ. Δεν ήμουν να σας πω πρόχειρος να τους απαντήσω και δεν έχουμε πάρει φράγκο. Όχι, έχουν πληρωθεί τα βάουτσερ. Υπήρχε μεγάλη... Έχουν πληρωθεί όλοι. Έχουν πληρωθεί όλοι. Ναι. Και ψέματα μου λέγανε οι άνθρωποι, δεν είχαν λόγο. Καταρχήν αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρώνονται. Ναι. Αυτοί. Πληρώνονται οι εγκαταστάτες, οι εταιρείες που τα πουλάνε και τα λοιπά. Αλλά εκεί τα έχουν βάλει την τσέπη του τα 400, τα 300, ξαναλέω, τα 250. Ξαναλέω, αυτά τα βάουτσερ αυτοί οι άνθρωποι τα δίνουν στις εταιρείες αυτές και αυτές πληρώνονται. Υπήρξε πριν από 1,5 μήνα μία καθυστέρηση στην πληρωμή των εγκαταστατών, γι' αυτό και για κάποιες μέρες κάποιοι είπαν εμείς δεν δεχόμαστε άλλο κτλ. Άρα ισχύει αυτό που λέγανε οι άνθρωποι στο μέλλον. Πριν από 1,5 μήνα πληρώθηκαν τότε, υπήρξε μία καθυστέρηση ενός μήνα και δεν είχαν πληρωθεί. Πληρώθηκαν τότε μαζικά όλες οι πληρωμές και από τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σας λέω μόνο και η ανταπόκριση στα βάουτσερ που ήταν ελάχιστη μέχρι το τέλος του έτους. Και όταν άνοιξε ο τέταρτος κύκλος, ξαφνικά όλοι εμφανίστηκαν και θέλαν να πληρώσουν. Δείχνει και το ότι η αγορά πήρε σοβαρά και η τελική. Πάντως στην εστίαση είδατε το πρόβλημα. Πήρε σοβαρά. Κοιτάξτε, και στο My Data είχαμε προβλήματα. Μας φώναζαν ότι δεν θα δουλέψει και όμως δούλεψε. Και νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι υπάρχει αποφασιστικότητα και ανταποκρίνεται. Σύμφωνοι. Επειδή όμως υπάρχουν χιλιάδες πολύ πολύ πικρές επιχειρήσεις. Αν πούμε το περίπτερο επιχείρηση, είναι επιχείρηση και το περίπτερο. Οι οποίοι φωνάζουν οι άνθρωποι για τις προμήθειες. Και υπάρχει μια δέσμευση από τον κύριο Χατζηδάκη ότι θα συζητήσει και αν δεν υπάρξει ανταπόκριση θα νομοθετήσετε. Αυτό θα γίνει άμεσα. Γιατί ξέρετε, δίνεις κάρτα. Εγώ δεν ντρέπομαι. Αλλά τώρα τι δεν έχουμε τριτά. Πάω να πάρω ένα πράγμα που κάνει 1,5 ευρώ και ξέρω ότι ο άνθρωπος αυτός από το λίγο ελάχιστο γύρω θα έχει το μισό. Ναι. Ντρέπομαι. Έχετε δεσμευτεί και εσείς. Το μισό δεν θα έχει. Να θυμόσαστε για τα 10-20 ευρώ να υπάρχει διαφορετική χρέωση. Έχω δεσμευτεί και στη Βουλή φυσικά ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί ακόμα, το πιστεύω. Θα μειώσουν οι τράπεζες. Θα μειώσουν οι ίδιες. Όχι οι τράπεζες, είναι ο τελικός.
τελικός, η τελική εταιρεία η οποία χρεώνει είναι ο εκαθαριστής. Ναι. Αυτός ο οποίος ελέγχει εκείνη τη στιγμή, αν υπάρχουν χρήματα τέλος πάντων, ξεκινάει από τον εκαθαριστή, πάει στη Visa ή στη Master και μετά καταλήγει στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα σου. Ναι. Λοιπόν, είναι τρία τα μέρη, οι χρεώσεις είναι τρεις και πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ τους, γι' αυτό τους δίνουμε τον χρόνο. Μια συμφωνία μεταξύ τους ώστε να μοιραστεί ισομερώς. Γιατί το θέμα μας δεν είναι να πνίξουμε τον έναν να μπαίνει μέσα ο ένας και οι άλλοι δύο να είναι εντάξει. Συνεπώς, εφόσον θα κάνουν οικειοθελώς αυτές τις μειώσεις, θα πρέπει να συμφωνήσουν και τι ποσοστό πληρώνει ο ένας, τι ποσοστό πληρώνει. Γι' αυτό χρειάστηκε λίγος χρόνος. Αυτός ο χρόνος φτάνει στο τέλος του. Έχουν έρθει με συγκεκριμένες σκέψεις και απόψεις, οι οποίες μας ικανοποιούν αν υλοποιηθούν. Τους δίνουμε τώρα αυτές τις μέρες τη συζήτηση. Μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα έχω σύσκεψη με μία από αυτές τις εταιρείες για να μου πει τα τελικά αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων. Και στην περίπτωση που δούμε και με τον Υπουργό ότι αυτό είναι ικανοποιητικό και κυρίως είναι απλό, μιλάμε, ξαναλέω, για τις μικρές συναλλαγές μέχρι τα 10 ευρώ. Αυτές είναι οι συναλλαγές που μας νοιάζουν, της καθημερινότητας. Προφανώς, αν κάποιος πληρώσει 50 ευρώ, 100 ευρώ, 200 ευρώ, είναι λογικό να υπάρχει. Και το Άιρις. Βεβαίως υπάρχει και το Άιρις. Έχουμε δώσει, έχουμε ανοίξει το παιχνίδι, έχουμε δώσει πολλές δυνατότητες. Μειώνονται οι προμήθειες και έχουν αρχίσει και το φοβούνται. Και να σας πω και κάτι. Εάν δεν υπήρχε το Άιρις, δεν θα έκαναν και δεν θα ήταν τόσο ευήκοα τα ότα τους στις παρενέσεις. Και να έχετε μερικές τράπεζες μειώσεις. Όμως, κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Να μου πείτε, λέω αλήθεια, γιατί το λέω συχνά. Στην εστίαση τώρα λέτε αναβάθμιση των αμιακών μηχανών και αν δεν κάνω λάθος, μετά από δύο μήνες σου λέτε πετάξτε τα αμιακές μηχανές, πάρτε καινούργιες γιατί έχει νέο λογισμικό. Αλήθεια λέω. Τώρα υπάρχουν οι εταιρείες, δηλαδή η διασύνδεση και η αναβάθμιση των αμιακών μηχανών μπορούν να γίνουν συγχρόνως. Είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες. Μιλάω για την εστίαση. Δεν είναι εστίαση, μιλάω. Ναι, τη ΦΥΜΑΣ. 550 ευρώ κάνει αυτή η ταμιακή για να μας τρέξει. Είναι ειδική ταμιακή γιατί έχει και ειδικό πρόγραμμα, γιατί έχει παραγγελίες. Για να χρεώνει ένα τραπέζι. Χρεώνει, σπάει στα κομμάτια κτλ. Αυτό λοιπόν και. Θα σας αφήσω συγγνώμη να πείτε. Αυτές οι μέρες τώρα πια υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν οι προδιαγραφές, είναι έτοιμες, μπορούν να διατεθούν στην αγορά. Τώρα θα δούμε αν για κάποιες μέρες κάτι χρειάζεται κάποια διευθέτηση διαφορετική. Αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχει μόνο το πρόβλημα της αγοράς ότι δεν έχει αρκετές ταμιακές μηχανές αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τεχνικό πια το θέμα. Στην πραγματικότητα και στο ζήτημα των POS, όπως και σε άλλα, οι τράπεζες κερδίζουν υπερβολικά και εκμεταλλεύονται στην ουσία τους μικρομεσαίους. Εγώ το ξέρω και ως δικηγόρος της. Χρεώσεις που μας κάνουν και τι μας ζητάνε. Και τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ελλάδα η τραπεζική αγορά, όπως το είπε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος πρόσφατα, είναι ολιγοπωλιακή, με αποτέλεσμα να υπάρχει εκμετάλλευση και του καταθέτη από τη μια μεριά, ο οποίος παίρνει και χαμηλά επιτόκια, και των πελατών των τραπεζών, και στο ζήτημα των συγκεκριμένων των POS και στο ζήτημα των δανειοληπτών και σε μια σειρά άλλα ζητήματα. Και η κυβέρνηση τι κάνει, αντί να φορολογήσει τα υπερκέρδη των τραπεζών ή των εταιριών ενέργειας, όπου επίσης υπάρχει ολιγοπόλιο, όπως καταγγέλει επίσης ο διοικητής Τραπέζης της Ελλάδος, και με αυτά να μπορέσει να μειώσει λίγο το ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, όπως προτείνουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση αφήνει απαθείς τα ολιγοπόλια να αποκερδένουν και βεβαίως τους μεγαλομετόχους να αποκομίζουν τα υπερκέρδη αυτά χωρίς να φορολογούνται ούτε καν για το υπερκέρδος. Είναι μια πολιτική η οποία είναι υπέρ της οικονομικής ολιγαρχίας. Ξεκάνω. Τώρα, απλώς μόνο ήθελα δύο λέξεις γιατί μιλήσαμε για ακρίβεια, μιλήσαμε τα μένα κάποιες πριν. Το γυρίσαμε στα ποιότητα και δεν μπορούσα να δώσω κάποιες απαντήσεις. Και μιλήσαμε ότι οι επιχειρήσεις οι μικρές δεν έχουν βοήθεια. Αυτό εμένα μου έχει μείνει από την από το Ταμείο Ανάκαμψης. Να πω κάτι για τις μικρές επιχειρήσεις. Τα είπε πολύ ωραία ο πρόεδρος, ο κ. Χατζηδοδός, εδώ για τις 830.000 επιχειρήσεις, αλλά δεν αποτελεί έκπληξη. Θυμάμαι τον Νοέμβριο του 2020 ο κ. Μητσοτάκης να παρουσιάζει στο Υπουργικό Συμβούλιο, έχω δει και οργάνωση, το σχέδιο της Επιτροπής Πισαρίδη, όπου έλεγε μέσα, διαβάζω για να μην θεωρεί κάποιος ότι παρεμηνεύω ότι έγραφε η Επιτροπή, ότι το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, κύριε Πρόεδρε, λειτουργεί ανασταλτικά στην παραγωγικότητα και στις εξαγωγές.
ουσιαστικά αυτό ήταν ένα σήμα αφανισμού τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Όχι. Θα σα πει εδώ η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο στόχο στείλει. Μια μελέτη που έκανε, μην σα πω, εταιρεία που παίρνει όλα τα προγράμματα. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Σα το ξαναλέω. Στην Ιταλία το 90% των επιχειρήσεων είναι έω 10 άτομα. Στη Γαλλία το 85% των επιχειρήσεων είναι έω 10 άτομα. Άρα όταν λέτε με ποιον μα συγκρινόμαστε, με τι ΗΠΑ. Εγώ θα σα δώσω την έκθεση για όλε τι χώρε τη Ευρώπη και σα είπα ευθέω το πρόβλημα των επιχειρήσεων παραδέχτηκα μόνο μου. Το 60% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι υπερχρεωμένο λόγω τη κρίση. Αλλά ω μεγέθη δεν διαφέρουμε πολύ ειδικά από την Νότια Ευρώπη. Είναι ψευδέ το επιχείρημα. Θα σα στείλω τη μελέτη. Έχει κάνει μια εταιρεία που την ξέρετε καλά και την επιλέξαμε και εμένα. Μια εταιρεία που διαχειρίζεται τα προγράμματα τη χώρα μα να μα κάνει αυτή τη μελέτη για όλη την Ελλάδα. Τώρα δεν θα αλλάξουμε όμω και όλη την οικονομική θεωρία. Οι οικονομίε κλίμακο υπάρχουν. Ποιο είδου οικονομική θεωρία. Τώρα εντάξει. Κοιτάξτε, κύριε Καραμέρο, σα εύχομαι κάποια στιγμή να πάρετε κι εσεί Νόμπελ όπω ο κύριο Πισαρίδη. Με αυτά που λέτε, ενδεχομένω να σα το δώσω. Καλή ηρωνία. Δεν είναι ηρωνία, αλλά όταν μιλάμε για την οικονομική θεωρία. Αλλά εγώ είπα συγκεκριμένα τι λέει ο κ. Πισαρίδη. Βεβαίω. Και εσεί λοιπόν αμφισβητείτε ότι υπάρχουν οικονομίε κλίμακα. Ότι οι μεγάλε επιχειρήσει έχουν μικρότερα αναλογικά κόστη. Θα πάρει και δεύτερο Νόμπελ αν κλείσει τι μικρομεσαίε επιχειρήσει στην Ελλάδα. Δεν κλείνει τι μισοσυμμετρικέ. Κύριε Καραμέρο, κανένα δεν εφαρμόζεται. Κανένα δεν νοικοκυρεύεται με τα POS του μικρού και αφήνει τα σύνδοτα του μεγάλου με τι τριγωνικέ αλλαγέ. Καθόλου. Ούτε ασύνδοτο του αφήνουμε. Ούτε με τι τριγωνικέ αλλαγέ. Τα στείλαν στι άλλε εταιρείε του στα Fund, στην Duval, στη Sepal κλπ. Και τώρα που υπάρχει η νέα γενιά κόκκινο δανείο. Ποια είναι η νέα γενιά. Το συζητάνε. Ποια είναι η νέα ξέρουν αυτοί που μα βλέπουν. Ποια είναι η νέα γενιά. Αυτό που λέει είναι το βαρόμετρο. Μειώνονται. Δεν μπορεί να μειώνεται. Κοιτάξτε, η νέα γενιά το κόκκινο δανείο. Μειώνεται. Δεν είναι θέμα γνώμη. Δεν τα βλέπετε στι τράπεζε. Δεν είναι θέμα. Κύριε Καραμέρο, η νέα γενιά των κόκκινων δανείων είναι θέμα αριθμών από την Τράπεζα τη Ελλάδο. Δεν είναι θέμα γνώμη. Δεν είναι θέμα γνώμη. Να μα πούν. Δεν είναι θέμα γνώμη. Τα δάνεια αυτή τη στιγμή. Τα κόκκινα δάνεια αυτή τη στιγμή. Στη χώρα μας είναι φυσικά μεγαλύτερα από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών που είναι 2,5, είναι 4,5 και λίγο λιγότερο, αλλά αυτό είναι μονοψήφιο. Ξανακοκκινίζουν όχι δεδομένης δεν ξανακοκκινίζουν. Δεν μας δείχνουν τα νούμερα ότι ξανακοκκινίζουν. Και αυτό δεν μπορεί να τα αλλάξει το ευρωπαρόμετρο. Γιατί αυτό είναι. Τα θεωρείτε ολιγμένα και τακτοποιημένα. Δεν είναι ολιγμένα και τακτοποιημένα. Θεωρείτε ότι κάποιο που έχει κάνει ρύθμιση 25 με ένα φαντ έχει λύσει το πρόβλημά του. Αυτό ο οποίο έχει κάνει ρύθμιση με το φαντ και την τηρεί, βεβαίω έχει λύσει το πρόβλημά του. Αυτό δεν μπορεί να την τηρήσει. Κάνει με την άξονα επιτοκία δεν μπορεί να την τηρήσει πια. 25 δι. Όταν είχε συμφωνήσει. 25 δι από τα 90 που πήραν τα φαντ τακτοποιήθηκαν. Έγιναν ρυθμίσει και τηρούνται. Όταν είχε μια δόση ότι δεν υπάρχει ο εξοδικαστικός που λέτε γι' αυτό, έχει τεράστια μια που λέτε για αυτό ο εξοδικαστικός θέμα, έχει τεράστια μια επιτυχία. Μια που λέτε για αυτό το θέμα, θα ρωτήσω, δεν μπορώ να μην ρωτήσω, επειδή έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα έξω για το θέμα του ελβετικού φράγκου. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Και θα ήθελα να σας ξανακούσω, να δούμε αν υπάρχει κάτι επικαιροποιημένο για τον κόσμο που μας ακούει με μεγάλη αγωνία και με μεγάλη δυσκολία. Για το ελβετικό φράγκο, εγώ προτρέπω τον κόσμο να πάει στον εξοδικαστικό συμβασμό, ο οποίος έχει αρχίσει και λειτουργεί πάρα πολύ θετικά προς όφελος των ανθρώπων που χρωστάνε, που οφείλουν είτε στον ΕΦΚΑ, είτε στην εφορία, είτε στις τράπεζες ή σε ένα συνδυασμό από αυτά. Και πράγματι έχει αρχίσει και δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας. Και για το ελβετικό φράγκο λοιπόν εκεί, δυστυχώς ξαναλέω, όπου υπάρχει λύση, ως τώρα, μερική ή ολική, μερική εννοώ ας πούμε στη Γαλλία, BNP Paribas, που έκανε κάποιες διευθετήσεις, την ανάγκασε το δικαστήριο γιατί έχασε να τις κάνει αυτές τις διευθετήσεις. Όπου αλλού υπήρχε μια γενικότερη απόφαση, ήρθε η κυβέρνηση και πάνω σε αυτή την απόφαση νομοθέτησε ή πάση περιπτώσει ανάγκασε τις τράπεζες να αλλάξουν την πολιτική τους. Πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση, λέτε, για να νομοθετήσετε. Αυτό είναι το, αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Να γίνει ανάποδα, αυτή δεν γίνει... Είχαν αποφάσει εφετείο πριν πάει στον Άριο Πάγο και χαθεί όντως. Και δεν οι αποφάσεις του εφετείου δεν είναι αρκετές. Ξέρετε πολύ καλά ότι αν δεν κρυθεί. Δεν επιμερίζει τη ζημιά, θα την πληρώσουν με άλλο τρόπο οι ίδιοι δανειολήπτες. Όχι, την επιμερίζει και μειώνει ο εξοδικαστικός. Ο εξοδικαστικός έχει κουρέματα. 10%? Όχι, παραπάνω. Έχει και παραπάνω. Για έχει κουρέματα για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τόσο μεγάλη εκδήλωση. Και το ξέρω και έχω μιλήσει και, έτσι, και, σε, και στο δικό σας γραφείο. Ήρθαν και του κυρίου Χατζηδάκη. Δεν αφήνεστε έναν άνθρωπο. Γιατί ο άλλος. Εγώ είμαι δανειολήπτης με ελβετικό φράγκο, κύριε Κώστα. Πρώτη κατοικία, μία και μοναδική. Εντάξει, και το ξέρω πολύ καλά.
Έτσι. Ο άνθρωπος δεν είναι εκτός δανείου λεπτών εσείς, εδώ. Λοιπόν, που μπορεί, είστε σας λέω, λοιπόν, μπορεί να μειωθεί. Σας λέω λοιπόν. Ναι. Δεν πρόκειται να ενοχλήσουν τις τράπεζες. Δεν θα επιμερίσουν καμία ζημιά. Δεν θέλουν. Πηγαίνουν αδιανοήτως και τους κοροϊδεύουν. Κάναμε ερώτηση στην Βουλή. Εγώ σας ρώτησα. Έχετε παρατηρήσει ότι όπου υπάρχει λύση είναι εκτός ευρώ και άρα εκτός εποπτείας. Είναι εκτός ευρώ και εκτός εποπτείας του SSM και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτές οι τράπεζες οι οποίες το έχουν διευθετήσει. Ένα. Δεύτερον, έχετε εσείς υπολογίσει το ρίσκο να πάρθει ένα μέτρο? Έχετε υπολογίσει εσείς το ρίσκο να κληθείτε να ανακεφαλαιοποιήσετε τις τράπεζες για τη χασούρα που θα περάσει? Το Δεκέμβριο στη Βουλή. Δεν αφήνετε κανένα άνθρωπο. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Λέει λαθασμένα πράγματα συνέχεια. Το Δεκέμβριο φέρατε. Γιατί εδώ είσαι να απαντήσει. Μισό, Γιώργο, με συγχωρείς. Ναι. Γιατί εδώ πέρα. Παρακαλώ, ρωτήστε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ναι. Αν έχεις να πεις κάτι, πες το εδώ. Πες το. Ενδοκυβερνητική τριβή. Όχι, δεν είναι ενδοκυβερνητική τριβή. Συγγνώμη, σα διακόπτω όλου. Ορίστε, εδώ είμαστε. Λέω ότι λέει συνεχώς λαθασμένα πράγματα. Συγκεκριμένα θα μου πει. Εγώ δεν είμαι άνθρωπο στο τραπεζό, κύριε Κώστα. Εδώ συγκεκριμένα θα πει. Κανένα δεν είναι άνθρωπο στο τραπεζό. Δεν μίλα κανένα. Κανένας άνθρωπος. Εσείς είχατε, δεν είπα για εσάς. Είχατε την ευκαιρία όμως το Δεκέμβριο στη Βουλή που φέρατε το νομοσχέδιο του Servicers, τουλάχιστον για το διαδικτυακό φράγκο, να δώσετε τη δυνατότητα μετατοπής του νομίσματος και δεν το κάνατε. Ξαναλέω. Είναι αλήθεια αυτό. Θα στηρίζατε, εάν φέρατε ένα μέτρο και χρειαζόταν ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα το στηρίζατε. Θα μας λέγατε μπράβο. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο αυτό το μέτρο. Μπορούσατε ή όχι να μετατρέψετε με την Ευρωπαϊκή Συμβουλή? Φυσικά και δεν μπορούσαμε όταν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που τις δικαιώνουν. Λοιπόν, φυσικά. Μισό λεπτάκι όμως, γιατί ο χρόνος τελειώνει και έχω κι άλλη μια ερώτηση. Περιμένω να μου πει ο κύριος Κώστας, κύριε Ξενάκη, αλλιώς να ανακαλέσει που είπα κάτι που δεν είναι ακριβώς. Αλλιώς να ανακαλέσει. Όχι, δεν πάμε παρακάτω. Όχι. Παράκληση δεν είναι. Θα το λύσουμε τώρα. Θα το λύσουμε τώρα. Λέω ότι ο κύριος Καραμέρος μιλάει συγκεκριμένα. Όχι, Γιώργο, σε παρακαλώ, άκουσα. Μιλάει συνέχεια, διακόπτει συνέχεια. Οι άλλοι ομιλητές δεν έχουν μιλήσει καθόλου και ένας. Τώρα να σου πω κάτι. Άλλο, να μου δείξει τη δουλειά μου, θα σε κάτσει εδώ, την κάνει εσύ. Άμα θε, έλα. Κάνει την ερώτηση που θε να κάνει τώρα. Και με προσβάλλει. Έτσι, σταμάτα να γίνεσαι προσβλητικό. Σταμάτα να γίνεσαι προσβλητικό. Μπορώ και εγώ να γίνω. Λοιπόν, εσύ είναι κάνει την ερώτηση. Τι να ρωτήσω. Ό,τι θε. Ή πε τα λάθο που είπε. Λέει ότι δεν κάναν άλλου ρυθμίσει και τα λοιπά. Θα πει κάποιο που ξέρει. Δεν είπε για τη Γαλλία ο κύριο Θεοχάρη. Εγώ δεν θέλω να πω την Ουγγαρία και τον Ρόμπερτ. Λοιπόν, τώρα να κάνω μια ερώτηση από τον κόσμο και αμέσως μετά και στον κύριο Χατζηδοσίου και σας, κύριε Χρυσόγονε. Λοιπόν, μου λένε, γιατί είμαι στη Φασαρία και εγώ μπορεί να χάσα κάτι, ότι είπατε κάτι για κούρεμα 38%. Αναφερθήκατε σε κάποιο κούρεμα κάποιων οφειλών σε τράπεζες ή δημόσιο? Αναφέρετε αυτό το νούμερο? Τώρα στη συζήτηση, όχι, ναι. Δεν είπα εγώ. Αναφέρεται το 40% ο κύριος Κώστας. Πράγματι, ναι. Το, ας το πούμε σε γενικές γραμμές, ο εξοδικαστικός τι κάνει. Ναι. Οι λεπτομέρειες είναι πολύ ειδικές, αλλά σε γενικές γραμμές κοιτάζει το ύψος της περιουσία του οφειλέτη, κοιτάζει το ύψος του τι χρωστάει και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτών των περιπτώσεων είναι πολύ υψηλότερα τα χρέη σου από την περιουσία που έχεις καταφέρει να έχεις. Άρα μιλάμε για τον εξοδικαστικό ύψος, μιλάμε, ναι, λοιπόν. Στο κουρεύει το ύψος της περιουσίας και σου δίνει δόσεις μέχρι 240 ευρώ. Τράπεζες. Αυτό λοιπόν είναι. Μισό λεπτό. Ο εξοδικαστικός μπορεί να αφορά και χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Όλα μαζί. Και ασφαλιστικά ταμεία λοιπόν. Όλα τα σουμάρει και βλέπει το ύψος και τα καταλαβαίνει. Λέει ο Χρήστος ότι αυτό μπορεί να φτάσει και το 40% και αφορά και χρέη στις τράπεζες, χρέη στο δημόσιο και χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Όχι μόνο στις τράπεζες. Πολύ ωραία. Αυτό είναι η ερώτηση. Το επιχείρημα σε αυτό είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι περιουσίες των ανθρώπων είναι μεγαλύτερες από τις οφειλές τους. Οπότε δεν γίνεται. Αλλά είναι πρόσωπο. Και εκεί λοιπόν η ρύθμιση γίνεται. Το κούρεμα γίνεται, αλλά είναι πολύ μικρότερο. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Δεν είναι όμως λογικό. Αυτό ο οποίο έχει περιουσία πρέπει να το κουρέψουμε. Συγγνώμη. Αυτό είναι το δίκαιο. Δεν είναι παράλογο. Το δίκαιο αυτό είναι. Αλλιώς οι μπαταξίδες θα. Εντάξει, τώρα πρόσωπο είναι αν βοηθούν δεν είναι. Δεν κάποιο που έχει μια περιουσία και είναι απρόσωπη, κύριε Θεοχάρη. Τώρα εγώ σα λέω στην Ανατολική εκεί υπάρχει κόσμο που έχει ακίνητη περιουσία. Συγγνώμη. Και είναι απρόσωπη. Δεν έχει συγγνώμη. Και εγώ δανείζομαι. Τα κάνω σπίτια και αφήνω όλα πλέον.
αλλάξει τι αντικειμενικέ αξίε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πουλήσει σπίτια. Εξωθείτε τον κόσμο να πουλήσει σπίτια. Έχουν πουλήσει σπίτια στο παρελθόν γιατί ξανήκτηκαν ενδεχομένω και τι κάναν λάθη. Δεν είναι όλοι, αλλά είναι και αυτοί όμω. Μην παραδώσουμε τώρα με το ισοδικαστικό άνθρωπο. Να πείτε και αμέσω να κλείσουμε σα και εξώνε. Προηγήστε. Επειδή ο υπουργό αναφέρθηκε και ορθώ σε δικαστικές αποφάσεις που υπάρχουν για τα θέματα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και των φαντς, εγώ να πω έτσι με πολύ ήπιο τρόπο ότι θα βοηθούσε προκειμένου να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στη δικαιοσύνη και στις δικαστικές αποφάσεις, να συμμορφωθεί η χώρα μας προς τις υποδείξεις τόσο του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, όσο όμως και της Κομισιόν στις ετήσιες εκθέσεις για το κράτος δικαίου, και να αλλάξει τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, ούτως ώστε να μην γίνεται αυθαίρετα και ανέλεγκτα από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά να συμμετέχουν οι ίδιοι ανώτατοι δικαστές καθοριστικά στο ποιος γίνεται πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Διότι αλλιώς βλέπουμε να εκδίδονται αποφάσεις του Αρείου Πάγου μέσα σε λίγες μέρες. Από τον κύριο Θεοχάρη. Τις προτάσεις της Βουλής αυτή η κυβέρνηση πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχουμε χρόνο. Η πρόταση του εξωδικαστικού. Η πρόταση. Είναι δεσμευτική για τις τράπεζες και τα φαντς. Μετά από αλλαγή που κάναμε, για τους ευάλωτους είναι και είναι δεσμευτική για το δημόσιο. Δεν είναι. Λοιπόν, παρακαλώ. Για τους ευάλωτους και τις τράπεζες. Δηλαδή, είναι χώρο και σε εμάς να πούμε δύο λέξεις να σας πω. Πρώτον, είμαι υπέρ του εξωδικαστικού και ως αντιπρόεδρος του Υπομένου και χθες είχα τη χαρά να μιλήσω στο Ένωση Ελληνών Τραπεζών. Αλλά σήμερα είναι 6.500, κύριε Υπουργέ. Τόσοι έχουν μιλήσει. Πολύ λίγοι. Άρα, όντως θα πρέπει να αυξηθεί γιατί είναι και η μόνη λύση. Σε ό,τι αφορά. 6,5 το έχουν λύσει. Οι άλλοι περιμένουν να αναλυθεί. 6,5 έχουν λύσει. Δεν το στοιχείο αυτό. Εγώ σας λέω και πού έγινε αυτή η συζήτηση. Αλλά να πάμε με τις ουσίες. Δεν θα σας πω ότι 6,5-13. Πάντως αυτοί που θέλουν να μπουν είναι 400.000. Θα σας βοηθάει αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Να πάμε όμως με τις ουσίες. Εδώ λέω ότι επειδή είμαι υπέρ, όχι, δεν ισχύει ότι η τράπεζα έρχεται υποχρεωτικά. Εχθές η συζήτηση ήταν από αυτά που βάλαμε. Δηλαδή, η τράπεζα, όταν έχουμε ένα θέμα στο οποίο πρέπει να έρθει, δεν έρχεται υποχρεωτικά. Το δε κούρεμα δεν προσέρχεται. Δεν είναι υποχρεωμένη να προσέρχεται. Και είναι ένα από αυτά. Από τις απαιτήσεις θεσμικών φορέων. Αποδεχτεί τη λύση στον ευάλωτο που. Όχι να έρθει στο τραπέζι. Αλλιώς πρέπει να αποδεχτεί. Κύριε Κώστα, πρέπει να αποδείξει. Ακούστε μια φορά, ρωτάτε ότι με σα λέω. Χθες ήμουν εκεί. Δεν είναι, αφήστε, δεν είναι υποχρεωμένη να έρθει στο τραπέζι. Και είναι μία από τις απαιτήσεις μας. Να έρθει στο τραπέζι να κουβεντιάσει. Για εξωδικαστικό μιλάμε. Δεν έρχεται. Όχι δικαστήριο, εξωδικαστικό. Και το δεύτερο είναι, και το λέω επειδή καταλαβαίνόμαστε όλοι. Επειδή ακριβώς η τράπεζα έχει αυτό το δικαίωμα, αν ένα κίνητο είναι φιλέτο, έτσι. Δεν θα έρθει καθόλου. Θα πάω να το πουλήσει μόνη της. Όταν είναι κάτι που δεν πουλάει, αυτό το είπαμε χτες δηλαδή, για το μέσα το κοινό. Έρχεται για να το συζητήσει. Μην κάνουμε όπως δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζω και όσοι δημοσιογράφοι το έχετε ακούσει. Γιατί δεν είναι υποχρεωτική διαδικασία. Και επειδή αυτό το θέμα θα ταλαιπωρήσει τη χώρα, κλείνω με αυτή τη λέξη που τη θεωρώ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Είναι παρεξηγημένη λέξη πτώχευση. Στο Βέλγιο, μια χώρα πολύ προηγμένη, έχουμε 15.000 πτωχεύσει. Στην Ελλάδα έχουμε 400. Η πτώχευση, και το είπαμε αφορμή αυτό που είπα, που θα συμφωνήσω με τον Υπουργό, ότι αν κάποιος έχει περιουσία, δεν δικαιούται να λέει δεν πληρώνω. Γιατί η πτώχευση αυτό σημαίνει. Ότι δίνω ό,τι έχω και δεν έχω και κυρίως πτώχευση. Άρα είμαι υπέρ. Είμαι ελεύθερος πια. Είμαι υπέρ, να ξαναδοκιμάσω. Αλλά, γιατί αλλιώς είναι δόλιο. Αλλά η πτώχευση ως διαδικασία στη χώρα μας πρέπει να προχωρήσει. Γιατί η πτώχευση σημαίνει απολαύσουμε από κάθε δυσκολία, γιατί έδωσα ό,τι έχω και προχωράω. Και αν δεν προχωρήσει, τότε τα προβλήματα που έχουμε δεν θα λυθούν ποτέ. Μάλιστα. Είναι ένα από τα μέτρα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη λύση. Ωραία, κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ελπίζω να ενδιαφέρει και ο κόσμος να τη βρει και ενδιαφέρουσα. Και θερμή. Και θερμή. Και θερμή. Δεν πειράζει. Εμείς είμαστε θερμοί γενικώς εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε τα τηλέφωνά μας. Όσα προλάβουμε για απόψε είναι πάρα πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στις δικές παρεμβάσεις. Ξεκινάμε τον κύριο Νίκο από τον Πειραιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Ορίστε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Ένα παράπονο έχω να σας πω. Να το πείτε. Είμαι καρκινοπαθής με πάγκρεας. Ναι. Έχω κάνει εγχείρηση πάγκρεατος το Μάρτιο του 23. Ναι. Και πέρασα πριν στις 14 Δευτέρου του 24. Πέρασα επιτροπή στα ΚΕΠΑ και δηλαδή δεν έχω καθόλου βοήθεια και έχω κάνει ένσταση. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί η πάθηση γράφει εδώ πέρα, έχει κάτι παραγράφους που σε όλα γράφουνε όχι, αλλά πρωτίστως θα σας πω ότι μου έχουν δώσει 80% αναπηρία.
ναι, που έχουν δώσει. Η πάθηση λέει επιδεινώθηκε. Γράφει εδώ η Επιτροπή όχι. Και άλλο ένα που εγώ, επειδή κάνω χημοθεραπείες ακόμα, έχω επιδείνωση του καρκίνου και κάνω κάθε εβδομάδα στο νοσοκομείο, πηγαίνω και κάνω χημοθεραπείες. Ναι. Δεν έχω καταλάβει, κύριε Νίκο, τι περιμένετε τώρα και δεν έχει γίνει. Αυτό πέστε μου μόνο. Κύριε Ξαναγή. Λέει η πάθηση δεν επιδεινώθηκε και λέει όχι, που μου έχει επιδεινωθεί η πάθηση και δεν μου βοηθάνε οι κύριοι της Επιτροπής. Μάλιστα. Γιατί λέει εδώ πέρα, εάν δεν έχω τη γυναίκα μου, κύριε Ξενάκη, λέει ότι ο αξιολογόμενος κατά την ιατρική κρίση χρήζει βοηθεία συμπαραστάσεως εταίρου προσώπου και αυτοί οι κύριοι λένε όχι. Εάν καταλαβαίνω. Είναι τα και πάω στον Πειραιά, λέτε εσείς. Ναι, κύριε Ξενάκη. Το καταγράφουμε, δηλαδή, κύριε Νίκο. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ότι θεωρείτε ότι η αξιολόγηση που κάνουν είναι λάθος. Δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία στην περίπτωση αυτή. Έχω κάνει μια ένσταση, κύριε Ξενάκη. Και περιμένετε την ένσταση, ναι. Και πρέπει να πει. Ναι, εκεί πέρα έχω αδειάσει. Σας έχουν πει σε πόσο διάστημα θα απαντήσουν, σας έχουν πει. Μου έχουν πει 2 μήνες, τώρα έχει περάσει 1 μήνας. Λοιπόν, έχω... κύριε Νίκο, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, ζητώ συγγνώμη. Ναι, το ξέρω, αντιλαμβάνομαι ότι είστε σε μια πολύ πολύ δύσκολη θέση και ελπίζω και ΚΕΠΑ Πειραιά μας λέτε. Να ακούσει κάποιος από τους κύριους. Αυτό λοιπόν το λέμε, είναι και ΚΕΠΑ του Πειραιά. Τώρα ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Μακάρι γρήγορα. Αν τις επόμενες μέρες να έχετε μια απάντηση και μακάρι η ένσταση να γίνει δεκτή. Μόνο αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Λυπάμαι πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πάμε στην κυρία Κυριακή από τον Νέο Κόσμο. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Κύριε Ξενάκη. Ορίστε. Εν συντομία θα σας πω για 2 πράγματα θέλω να μιλήσω. Το πρώτο είναι στη Λεωφόρο Συγκρού υπάρχει μια εκκλησία ο Άγιος Σώστης και εκεί υπάρχει μια υπόγεια διάβαση πεζών. Ναι, το γνωρίζω. Την περνάω κάθε μέρα. Σήμερα έχετε περάσει. Τώρα σήμερα μπορεί να μην την πέρασα, αλλά την περνάω. Πότε έχετε περάσει τελευταία φορά? Την πέρασα από καμιά εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα. Το βουνό από τα σκουπίδια το είδατε? Ναι, το έχω δει. Λοιπόν, εφόσον ξέρετε το αντικείμενο, ήθελα να σας πω το εξής. Υπάρχει και ένας άστεγος εκεί που ζει. Ακούστε, εκεί υπήρχαν 2-3 άστεγοι αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν φύγει εδώ και 20 μέρες, αλλά έχουν αφήσει όλα τα σκουπίδια εκεί, οι οποίοι άστεγοι. Εννοείται ότι δεν υπάρχει τουαλέτα εκεί και σε κοινή θέα ουρούσανε, αποδεύανε. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ έχω πάρει προσωπικά το Δήμο Αθηναίων πολλές φορές, άλλος πήρε την περιφέρεια, άλλος πήρε το Δήμο Καλλιθέας. Ναι. Λοιπόν, εμένα μου είπαν στην αρχή ότι ο Δήμος, η σκάλα που είναι προς την πλευρά της Νέας Μύρνης ανήκει στο Δήμο Αθηναίων, η άλλη σκάλα στην Καλλιθέα, η διάβαση κάτω στην περιφέρεια. Σε 2 μέρες με παίρνουν... Κυρία Κυριακή μου, αυτό που σας είπαν ισχύει το τρελοκομείο, ότι οι σκάλες που κατεβαίνουν κάτω είναι στην Καλλιθέα, οι άλλες σκάλες του Δήμου Αθηναίων και η διάβαση της περιφέρειας... δεν το ξέρετε. Και υπάρχει και κάμερα, από ό,τι ξέρω ότι γράφει στην... Όχι, δεν το ξέρετε, άλλαξε. Μετά με παίρνουν, μου λένε καθαρίστηκε και επιμένουν ότι έχουν φωτογραφία, τους λέω όχι. Και μετά από 2 μέρες μου λένε, ξέρετε, το πήραν, έφυγε από την περιφέρεια, το πήρε ο Δήμος. Ναι. Για να μην σας τα πολυλογώ, επειδή πήρανε κι άλλοι, σήμερα πάλι, τι μου είπανε η τελευταία δόση, είναι για γέλια και για κλάματα. Τι σας είπανε? Ότι την καθαριότητα της διαβάσεως την έχει από τη μισή διάβαση, από τη μία πλευρά Δήμος... και τη σκάλα... Ο Δήμος Αθηναίων και την άλλη, η διάβαση και τη σκάλα από την απέναντι μεριά, η Καλλιθέα. Μα και δεν πάει κανείς από τους δύο, μάλιστα. Και λέω εγώ, αν ένα στρώμα είναι στην πλευρά προς τη Νέα Σμύρνη, θα το πάρει ο Δήμος Αθηναίων, μου λέει ναι. Λέω και τα άλλα θα μείνουν εκεί και μου απαντάνε ναι. Εγώ δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Καλά κάνετε και μας το λέτε. Θα το δω αύριο. Θα περάσω. Ελάς το μεγαλείο σου. Το πρωί που δουλεύω εκεί κοντά θα πάρω και θα πάρω και ένα τηλεφώνημα, γιατί νομίζω ότι τα στρώματα είναι πιο κοντά στο Δήμο Καλλιθέας. Θα ξεκινήσω από εκεί που είναι και πιο εύκολο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Όντως, όπως το λένε, πέρασε τώρα ρύθμιση που λέει ότι όπου υπάρχει τέτοιο, πάει στο Δήμο που είναι πιο κοντινό. Αλλά τώρα είναι τρελοκομείο. Θα πάω να μετρήσεις. Λοιπόν, ας υποθέσει ότι διάβασε την παραπέρας βράδυ. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη από το Εγάλεο. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Γιάννης από το Εγάλεο μας ακούει? Δεν μας ακούει ο κύριος Γιάννης από το Εγάλεο. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο τη Μεταμόρφωση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Ευχαριστούμε για τα παιδιά. Ναι, παρακαλώ. Για τον κύριο Κόνστα ήθελα να πω, αν ήταν τραπεζίτης,
και χρώσταγα, δεν με είχε κουρέψει, θα με είχε εκδάρει. Καλά τώρα, εντάξει. Καλά τώρα. Θα με είχε εκδάρει, κύριε. Καλά τώρα, κύριε Κωνσταντίνο. Το δεύτερο. Ναι. Όσον αφορά για την ακρίβεια. Όσον αφορά για την ακρίβεια. Πέστε το όμως. Βιώνω 100% μνημόνιο ακόμα. Ναι. Ο Κώστας το λέει, εδώ και μήνες το λέει αυτό. Αυτό λέει ο Χρήστος εδώ και μήνες. Το ίδιο λέει κάθε μέρα. Ότι είναι Χριστούγεννα να μην το βρούνε, πες. Μνημόνιο. Α, καλά τώρα. Γεια σας, καληνύχτα. Αυτά είναι ιδέες. Δεν θέλουμε ακόμη διαπράγματα. Καλό σας βράδυ. Λέτε να μην έχω χρέη. Απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Άκου τα Χριστούγεννα να μην το βρούνε. Ντροπή. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο από την Ανάβησο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη, κύριε Στούμπο και κύριε Κόνστα. Ορίστε. Θέλω να πω κάτι. Διαβάζω στον οικονομικό ταχυδρόμο ότι από 1η εβδόμου του 24 αρχίζει η έναξη εξαήμερης εργασίας με νόμο του κύριου Γεωργιάδη. Τι γίνεται εδώ. Δεν είναι υποχρεωτική. Δεν είναι υποχρεωτική η εξαήμερη. Αλλά αναφέρει, διαβάζω μέσα στον οικονομικό ταχυδρόμο ότι είναι υποχρεωτική σε όσους, στις 10, παντού. Όχι, δεν υπάρχει πιο πράγμα. Δεν το έχετε διαβάσει καλά, γιατί θα το ξέραμε εδώ πέρα. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξει καθεστώς πενθύμερης εργασίας εξαήμερης υποχρεωτικά. Δεν υπάρχει. Εγώ επιμένω και δεν ξέρω και στην άλλη φορά, ξέρω κάτι περισσότερο. Μακάρι να μην συμβαίνει. Εδώ πάνε σε τετραήμερα. Ναι, στην Ευρώπη σε πολλές χώρες πάνε σε τετραήμερα χωρίς μείωση αμοιβών. Ναι, χωρίς μείωση αμοιβών. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, αλλά να μην σας τρώω τον χρόνο. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά που θα βγείτε, εδώ είμαστε. Εντάξει, να είστε καλά και εσείς και εμείς, ελπίζουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε στον κύριο Θανάση από την Καλογρέζα, εδώ, γείτονας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη και στο πάνελ. Ορίστε. Εγώ θέλω να σας πω μια προσωπική περιπέτεια που είχα. Ένα βράδυ τον περασμένο Μάρτη, γυρνώντας από την τουαλέτα, έπεσα στο διάδρομο. Μάλιστα. Η ώρα ήταν 2:30 τα μεσάνυχτα. Μάλιστα. Είμαι 90 τόσων ετών και πολύ βαρύς, 95 κιλά. Μόνο σας. Δεν μπορούσα να σηκωθώ με κανένα τρόπο. Η γυναίκα μου και αυτή η μεγάλη δεν ήταν άλλος άνθρωπος εκεί, εμείς οι δυο. Είχα απελπιστεί πώς να σηκωθώ. Ευτυχώς η γυναίκα μου είχε μια φαϊνή ιδέα και πήρε τηλέφωνο την άμεσο δράση. Στο τηλέφωνο ήταν μια κοπέλα ευγενέστατη. Αφού έμαθε τι θέλαμε, ρώτησε ποια ήταν η ακριβής η διεύθυνση και είπε θα σας στείλω εγώ την άμεσο δράση. Πράγματι, σε πολύ σύντομο διάστημα ήρθαν δυο λεβέντες, με σηκώσανε, με ρωτήσανε αν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου, μου είπαν μήπως θέλουν να με πάνε στο νοσοκομείο, λέω όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλησα να τους δώσω κάτι να πιούνε μια πύρα στην υγειά μου, πρόεδρε. Αισθάνθηκε αδύνατο να πάρω τίποτα, ούτε ένα σοκολατάκι. Χαιρετήσανε. Μάλιστα. Και φύγανε. Ένιωσα τέτοια χαρά, ναι, τέτοια σιγουριά. Ναι. Λέω, κάποιοι ξενυχτάνε, κάποιοι είναι πραγματικοί φρουροί. Κύριε Θανάση μου, αυτό που περιγράφετε είναι η αστυνομία που θέλει κάθε Έλληνας πολίτης. Αυτή η αστυνομία που κάνει το ταξί. Ναι, καλό να το πω σε εσάς. Καλά κάνατε και ευχαριστούμε πολύ και πολύ σωστά κάνατε. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ να είστε γερός και δυνατός. Πάντα τέτοια. Αυτό είναι η απάντηση στο το ταξί, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Το περιπολικό είναι και ασθενοφόρο, είναι και ταξί αν χρειαστεί να είναι ταξί. Και τα παιδιά της άμεσης δράσης πήγανε και βοηθήσαν έναν άνθρωπο μέσα στη νύχτα να βγει από τη δύσκολη θέση του. Και μπράβο, αυτή είναι η αστυνομία που θέλουμε, που σεβόμαστε και εκτιμάμε και είναι αυτή που κάνει τη δουλειά της όσο πιο ανθρώπινα μόνο. Και καλύτερα και ανθρώπινα μπορεί. Πολύ καλά κάνετε και μας τηλεφωνήσατε για να ακούγονται και αυτά, όχι μόνο τα άλλα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μαρία από το Νέο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Ορίστε. Και εγώ περίπου για αστυνομικούς θέλω να μιλήσω. Πρώτα να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια για το παιδί. Γιατί και μπαίνανε ο σύζυγος, ήταν αστυνομικός, τώρα βέβαια είναι συνταξιούχος. Ναι. Και εγώ ήμουν νοσηλεύτρια πάρα πολλά χρόνια, τώρα βέβαια είμαι και εγώ συνταξιούχος. Αλλά και εμείς δουλεύαμε τότε σε δύο δουλειές. Ναι. Γιατί δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα. Ναι. Εγώ πήγαινα σε δύο νοσοκομεία. Υπήρχε μια περίοδος που δεν απαγορευόταν. Το ξέρανε τα νοσοκομεία ότι πήγαινα και στο ένα και στο άλλο. Ο σύζυγος ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα. Δεν επιτρεπόταν να έχει και δεύτερη δουλειά. Ναι. Αλλά ό,τι όπου μπορούσε αλλού πήγαινε και δούλευε. Γιατί είχαμε δύο παιδιά. Τότε ήρθαμε από τα χωριά εδώ στην Αθήνα. Εγώ πήγα στη σχολή να σπουδάσω. Ο σύζυγος πήγε αστυνομικός. Δεν είχαμε τον τρόπο ούτε για ενίκιο να πληρώσουμε στην αρχή. Μετά σιγά σιγά αρχίσαμε μετά να μεγαλώνουν τα παιδιά. Δεν βγαίναν τα έξοδα με τα παιδιά. Να τα παιδιά με σχολεία, με πανεπιστήμια, με αυτά δεν βγαίναν τα έξοδα. Και κάνετε δύο δουλειές κι εσείς και ο σύζυγος. Και δουλεύαμε σε δύο δουλειές και οι δύο να τα βγάλουμε πέρα. Εκείνο που είναι το παραπονό μου είναι. Mm. Παρότι που προσπάθησαμε να τα σπουδάσουμε τα παιδιά και τώρα να βλέπω τώρα ας πούμε την κόρη μου η οποία είναι η μεγάλη είναι φιλόλογος η άλλη τελείωσε και στην Πάντιο ψυχολογία τελείωσε και αγγλική φιλολογία και να βλέπεις ας πούμε τώρα τα παιδιά να μην έχουν δουλειά και να είναι και παντρεμένες να μην υπάρχει δουλειά πουθενά εμείς να παιδευτούμε να τις σπουδάσουμε με τα προφήσανση, με τα πηγιακά και το αποτέλεσμα ποιο είναι δουλειά τίποτα. Μάλιστα. Γι' αυτό σας παρακαλώ καλά πάρα κάνετε. Πολύ ναι. Αν μπορείτε κάποια στιγμή καλέστε και τον Υπουργό της Παιδείας να μας εξηγήσει λίγο να καταλάβουμε εμείς οι μεγάλοι. Λέει ας πούμε για να διοριστούν, τώρα μιλάμε για 15 χρόνια τελείωσαν πανεπιστήμιο, όχι σήμερα ναι. Και χθες, με αποτέλεσμα να με διορίζεται. Πώς γίνεται, τα μόρια λέει, γιατί πήγα εγώ στο Υπουργείο να ρωτήσω ναι. Και δεν τέλος πάντων. Κυρία Μαρίμ, θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Υφυπουργό ή τον Υπουργό, αν θα μπορέσουμε να τον έχουμε το επόμενο διάστημα. Θα το ρωτήσουμε για τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να διοριστούν. Να είστε καλά, καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην κυρία Ντίνα από την Άνω Γλυφάδα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Ξενάκη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ σας πάρα πολύ εκ των προτέρων. Ορίστε, σας ακούμε. Ήθελα να μιλήσω για το παλικάρι αυτό, τον αστυνομικό, επειδή τυχαίνει να είμαι από σώοι με αστυνομικούς, όλοι εμείς άνθρωποι τον έχουμε κλάψει παλιά, οι άνθρωποι, οι απλοί. Εκείνο που δεν είδα είναι τους πολιτικούς, κύριε Ξενάκη. Ναι. Ούτε ένας πολιτικός δεν βγήκε να πει συγχαρητήρια στην οικογένειά του και λυπόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι. Επιτρέπετε. Είναι τόσο πορωμένοι, συγγνώμη που μιλάω έτσι γιατί είμαι από σώοι αστυνομικών, είναι τόσο πορωμένοι με τις ευρωεκλογές, τόσο δεν βλέπουν τίποτα δίπλα τους. Ένα παλικάρι έφυγε, είμαστε χώρο γερόντων και έφυγε ένα παλικάρι 31 χρονών και αυτοί παίρνουν μισθούς εις βάρος του ελληνικού λαού. Αυτή τη στιγμή ξέρετε τι θα έπρεπε να κάνουν όλοι. Να κάνουν έναν έρανο και να βοηθήσουν την οικογένειά του. Όχι έχουν πορωθεί τόσο πολύ και δεν βλέπουν τίποτα μπροστά τους. Δεν νομίζω να έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ναι, κυρία Ντίνα, καταλαβαίνω και τη φόρτισή δηλαδή, σας. Για τον τόνο της φωνής μου. Όχι, καλά κάνετε, καλά κάνετε. Αλλά αυτό είναι μεγάλη αδικία που γίνεται. Ούτε ένας καλέ δεν βγήκε να πει ένα συλληπιτήριο στην οικογένεια του παλικαριού αυτού. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Που να είστε καλά. Εμείς που τηλεφωνήσατε. Να πάμε στην κυρία Άννα από την Αργυρούπολη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας κύριε Ξενάκη. Δύο θέματα θέλω να θίξω, σας παρακαλώ πολύ να με διακόψετε. Ναι. Πρώτα απ' όλα το θέμα της Μέσης Ανατολής, να προσευχηθούμε όλοι να μην επεκταθεί αυτό και όλες οι χώρες εμπλακούν πάλι σε καινούριο πόλεμο ναι. Με το Ιράν και το Ισραήλ. Ένα αυτό είναι το θέμα και το άλλο θέμα είναι μια και βλέπω και τον κύριο Κώστα εκεί. Να του πω προσωπικά κάτι για το παιδί μου το οποίο έχει πάρει πτυχίο αναγνωρισμένο και υπογεγραμμένο από τον κύριο Συρίγο
από το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Διαβίου Μάθησης, φυσικοθεραπευτής από κολέγιο, και δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη η επαγγελματική τους στα διαδρομία. Λοιπόν, και ετοιμάζεται το παιδί μου να φύγει τώρα για τη Σουηδία. Γιατί έχουμε και ένα σπίτι, θα φύγει. Είναι 29 χρονών. Θα το ενώ έχουμε το πτυχίο στα χέρια μας, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο, και δεν μπορούν να δουλέψουν τα παιδιά. Και θα δουλεύουν οι μετανάστες στα χωράφια και παντού. Και ο γιος μου δούλεψε και στον Αστέρα Βουλιαγμένης και στο Αμίγκος 2 χρόνια με ένσημα. Τώρα δεν έχει ένσημα. Δουλεύει στους συλλόγους χωρίς ένσημα. Ανασφάλιστο το παιδί. Θα το αναγνωρίσουν. Τόσα νομοσχέδια ψηφίσανε. Για τους γάμους των ομοφυλοφίλων, για το ένα, για το άλλο. Αυτό δεν θα το τελειώσουν. Θα αναγκαστούν τα παιδιά να φύγουν όλα έξω. Γιατί ξέρετε πώς θα ζητάνε έξω στη Στοχόλμη. Σαν τρελούς τους ζητάνε τους Έλληνες. Και γιατρούς και φυσικοθεραπευτές είναι πάρα πολύ εκεί. Απλά μια απάντηση ήθελα όταν τελειώσουμε να μας πει ο κύριος Κώστας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Τι να σας πει, Σας καταλαβαίνουμε. Καλά, τώρα η αναγνώριση για το δημόσιο είναι, έτσι. Δεν είναι. Στον ιδιωτικό τομέα. Για πρόσληψη στο δημόσιο, εννοείς. Ναι, στον ιδιωτικό τομέα. Όμως δούλευε το παιδί, είπε στον Αστέρα. Δούλευε κανονικά. Στη δουλειά του δεν ξέρω αν δούλευε. Γιατί στο αμίκος που λέει, τον σερβιτόρο θα έκανε. Γιατί μιλάει για ένα εστιατόριο που είναι στη Γλυφάδα ή κάπου αλλού, αν θυμάμαι καλά. Άρα δεν ήταν φυσιοθεραπευτής στο εστιατόριο που δούλευε. Έκανε μια δουλειά για να βγάλει λεφτά. Ναι. Αυτό δεν ξέρω. Και χωρίς ασφάλιση. Και άλλοι χωρίς ασφάλιση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα το βράδυ μαζί μας. Στη νομίζω ενδιαφέρουσα για αρκετούς κουβέντα που είχαμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, εδώ, 10 παρα 10 στις παρεμβάσεις. Ωστότε, να έχετε ένα καλό βράδυ, μια όμορφη μέρα αύριο και να προσέχετε τον